Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Καλημέρες, καλημέρες όλο τον κόσμο. Μετρόπολης ακούτε, Rap and Cool και Καζαμπάκας στα πλήκτρα, στην παρέα μας. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Σήμερα δεν ξέρω, θα μου πεις ποιοι γιορτάζουμε με μία κουβέντα κατευθείαν. Τρεις θέλω να μου πεις. Είναι Παγκόσμια Μέρα Τούμπας. Πες μου τρεις που γιορτάζουμε, μάνι μάνι. Τρεις. Δύο, έναν. Παγκόσμια Μέρα Τούμπας. Τούμπα σήμερα, ναι. Η συμμαθήτριά μου, η Φρόσο, η Τούμπα. Φρόσο, η Τούμπα γιορτάζει. Την Φροσούλα, την κυρία Φροσίνη, άλλο που γιορτάζει. Λοιπόν. Παγκόσμια Μέρα Τούμπα σήμερα. Ό,τι. Παγκόσμια Μέρα Ελευθεροτυπίας επίσης. Δεν υπάρχει ελευθεροτυπία. Δεν υπάρχει, συμφωνούμε. Το κλείσαμε αυτό. Ένα και ένα κάνει δύο. Είμαστε δυστυχώς ή ευτυχώς σε μια εποχή όπου δεν υπάρχει η ελευθεροτυπία. Οι δημοσιογράφοι έχουν πάρει τις παρατάξεις τους, ναι, και παίζουν τα παιχνίδια των αφεντικών ή των παρατάξεων των οποίων υποστηρίζουν. Αυτό. Οπότε εσύ είσαι ΠΑΟΚ, παίζεις ΠΑΟΚ, ο άλλος είναι όφη, παίζει όφη, ο άλλος είναι Νέα Δημοκρατία, δυστυχώς, παίζει Δημοκρατία. Έχουμε ο είναι οπαδική δημοσιογραφία. Υπάρχει οπαδική δημοσιογραφία. Ναι. Ελεύθερη ελευθεροτυπία δεν υπάρχει. Ναι, το κλείσαμε αυτό. Τούμπας, λέμε Παγκόσμια Μέρα Τούμπας σήμερα. Και να δώσουμε και χρόνια πολλά να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε πολλά καλούδια, πολλά θέματα σήμερα. Ναι. Έχει ημέρα, έχει πράγμα. Ναι. Έχει Τούμπα. Τούμπα έκανε ο Τσίπρας, Τούμπα θα διαλύσει τη Μέρκελ και... Τούμπες είναι κομμουνιστές που είναι ενάντια στον Αμερικάνο και όταν τους δώσει κανένα φράγκο Αμερικάνο... Αλλά, να τους καθώς, άλλος Τούμπας. Ο Αλέφαντος, ο φίλος σου... Τούμπα, παίρνει. Τούμπα είναι αυτός ο...
Ποιος. Τούμπα είναι αυτός ο οποίος είναι πατριώτης δήθεν. Ναι. Και μόλις πάει δώσει... στο καζίνο πάνω στο γενέλιο. Δεν είναι αυτό το παζί. Ναι. Μόλις πάρει το... Φορτώνει γκομενάκια. Κλέβει το κράτος και λέει άλλο κράτος, άλλο έθνος. Τούμπας. Ναι. Ναι, δεν έχει άδικο εδώ, άλλο κράτος, άλλο έθνος. Εδώ ναι. Μαζί του, να ξέρεις. Συμφωνώ εδώ τώρα με τον. Παλεύω τόση τούπα. Είναι όποιος είναι ισχυρός, τον υποστηρίζει. Ναι. Άμα δεν είσαι ισχυρός, δεν σε υποστηρίζει. Άμα ανέβεις ψηλά, είσαι ισχυρός, υποστηρίζω. Εντάξει. Λοιπόν, μεγαλύτερη τούπα για να κάνει με το. Με τον Λουτσέσκου. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, επειδή άκουσα καλά τον νικητή για το διαγωνισμό από το σινεμά. Δες λίγο, Κωνσταντίνε, θα πάρεις έξω. Η μπάρα του Κουλιανού είναι. Κωνσταντίνε, πάρε έξω γραμματεία να ρωτήσει αν είσαι εσύ ο νικητής. Έτσι, τα παιδιά νωρίτερα δίνανε όντως για σινεμά. Έχει και το Avengers, έχει ωραίες ταινίες. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε, να δώσουμε φίλες και φίλοι στο Ζήση. Έχεις κανένα Ζήση. Ζήση, Βρίζα, ποιον. Έχεις καλό φίλο Ζήση. Είχα στον Κρόνο που πήγαινα ένα μαγαζί ο Ζήσης. Ο Ζήσης. Δεν ναι, κερνώνει το κόρο, 40 χρόνια φίλο μου. Ναι, ναι, ναι. Έχει ένα μάγουλο 70 χρονών. Αλλά. Μια χαρά. Ναι, ναι, ναι. Θα ζήσει 100 χρόνια σαν τις Χελώνες και τα λοιπά. Αυτό είναι χώρο να ζήσει. Ζήση. Άλλο Ζήση δεν έχω. Ναι. Ζήσει στο Βρίζα, Ολυμπιακός είναι ο Βρίζας. Πού το ξέρεις. Πού το ξέρω εγώ. Ναι. Ρώτα στην Ξάνθη. Στο Μούχαλι, πήγες εκεί στο κρεμπολίο. Στο Ξάνθη ΠΑΟΚ 4-2, ναι. Ρώτα τι ρόλο έπαιξε ο Βρίζας και με ποιον στο ήταν. Στο Ξάνθη ΠΑΟΚ 4-2. Πού έπαιζε ο Βρίζας τότε, στην Ξάνθη. Ρώτα τι έγινε με τον Βρίζα και τον Ράτς και τους άλλους, ναι. Και άσε τώρα. Ναι. Καλημέρα, στο ζήσει χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, λες εσύ τώρα. Ζήσε με τον Βρίζα, ναι. Τι ρόλο έπαιξε στο 4-2. Ξένια, έχεις καμιά ξένια. Ήταν. Ξένια. Ναι. Καλογεροπούλου μου έρχεται στο μυαλό και αυτή γιορτάζει σήμερα. Αυτή 81 χρονών. Εντάξει, μην την ναι. Και γιορτάζει και χρυσοπηγή. Και χρυσοπηγή, δεν τη λένε αυτά. Αυτά είναι στα χωριά τα ονόματα να πούμε. Καμιά γιαγιά που τη λέγανε χρυσοπηγή, το βγάλανε. Πηγή, ωραίο όνομα είναι. Ωραίο είναι η πηγή. Ωραίο όνομα. Ωραίο. Και άμα βάζει και λίγο χρυσό μέσα, ναι. Μπουκώνει καλύτερα. Δεν είναι καλύτερα, παιδί μου. Άστα καλύτερα, μην τη λέει χρυσοπηγή. Γιατί όταν θα γεράσει θα γίνει. Σκουροπηγή. 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 Βλέπω τον κόλ του Βιερίνια που πάει να το πανηγυρίσει τώρα στον κόσμο. Κλωτσάει πινακίδες, αλείπει. Να, το πεταλάκι πέρσι στο Άκα με τα σουσάνια, όλα μέσα έξω. Αλλά οι πληροφορίες και τα non-paper και το μην είναι ποτά που έκανα. Non-paper. Αυτά που διαρρέουν προς τα έξω κάποιοι, ρε παιδί μου. Μου λένε ότι το πάνε λαού-λαού να το κάνουν και κλεισμένο των θυρών. Καλύτερα. Τι καλύτερα, ρε Κωνσταντίνε. Τι καλύτερα, δηλαδή. Μην έχουμε. Κοίτα, είχαμε στις Αναστάσεις. Άμα είναι να μην παίζουμε και μπάλα, το σταματήσουμε. Εγώ, το κόψουμε το. Εγώ τους λέω στις Αναστάσεις, καθίστε σπίτια, κινδυνεύετε. Γιατί. Γιατί κινδυνεύουν να κάτσουν σπίτι. Άμα δεν πετάξουν τις φωτοβολίες τα βεγγαλικά, δεν κινδυνεύει κανένας. Τα πετάνε όμως. Με αυτό. Άρα σταματάνε να πετάνε τα βεγγαλικά. Δεν θα ξεχάσουμε και τα. Και αυτά που ξέρουμε, να πάμε να ανάψουμε το κεράκι μας, να πάμε να ακούσουμε το Χριστός Ανέστη. Να μου λείπει το κεράκι, άμα είναι να χάσω τη ζωή μου εγώ. Να φοβάσαι. Να πηγαίνω στην εκκλησία και να φοβάμαι μη φύγω πεθαμένος από εκεί. Άρα λες εσύ τώρα, έτσι, εφόσον δεν μπορούμε να κόψουμε το νύχι μας, να κόψουμε όλο το χέρι. Αυτό με κόψε ό,τι θέλει. Τι κόψε όλο το μόριό σου. Ναι, άμα δεν μπορώ να κόψω το νυχάκι μου, να το κόψω όλα σου. Κοιτάξτε, αφού δεν γίνεστε άνθρωποι. Ποιοι είμαστε εμείς. Οι άνθρωποι. Ναι, ποιοι, εσύ τι είσαι. Εγώ δεν πήγα να πυροβολήσω. Εγώ σε κανένα γήπεδο δεν πήγα να πυροβολήσω. Ούτε κι εγώ. Ναι, ούτε και ο Καζαμπάκας, ούτε και ο Βαραγιάννης. Ούτε σε καμιά εκκλησία πήγα να σκοτώσω κανέναν. Είμαι πιο πολιτισμένος άνθρωπος. Άρα λες εσύ τώρα σήμερα, 3 του Μάη, έτσι, ότι εφόσον δεν μπορούν. Οι αστυνομικοί να επιβάλλουν την τάξη, το κράτος να πιάσει αυτούς τους 15-20 που κάνουν φασαρίες, έτσι. Διαρκώς, γιατί τους... είναι οι ίδιοι, είναι οι ίδιοι. Πώς θα τους πιάσουν, οι ίδιοι είναι, Κωνσταντίνε μου, οι ίδιοι είναι, οι ίδιοι. Δεν αλλάζουν. Για 30 χρόνια το ακούω. Καλά κάνει ο Υπουργός. Α, καλά κάνει. Αφού 30 χρόνια. Όχι, ο Υπουργός. Καλά κάνει. Χθες έπαινε καφέ. Στο Μαρούσι, ξέρω που έπαιρνε. Καλά έκανε. Και φυσικά έστειλε τους άλλους νοματέους, γαλονάδες, ιστορίες. Ζαΐδες κατέβηκαν 500 χιλιόμετρα για να πάνε κάτω να ακούσουν τι. Ότι πήραν απόφαση ότι θα αποφασίσουν. Τη Δευτέρα. Καλά. Γελάει και το παρλαμπάκι κασίκι του Μπαρμπαλάκη με τη σκοτίνα. Καλά σας κάνω. Α, εμάς, εσύ δεν σε κάνει τίποτα. Εγώ θα πάω στο μάτσα, θα πας. Είτε με κόσμο είτε χωρίς κόσμο. Ναι. Θα απολαύσω το παιχνίδι και θα γυρίσω σαν πολιτισμένος. Ναι, αλλά το ποδόσφαιρο δεν είσαι εσύ, Κωνσταντίνε. Το ποδόσφαιρο είναι ο κόσμος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, ο δεν είσαι εσύ. Και εμείς μιλάμε τώρα εδώ πέρα για το ποδόσφαιρο που ακούει ο κόσμος. Άμα ήταν να τα λέγεις μόνος. Εσύ σκοτώνετε άνθρωπο. Ποιοι σκοτώνουν. Οι οπαδοί. Ποιοι είναι οι οπαδοί. Των ομάδων. Ναι, οι συγκεκριμένοι. Σκοτώνετε άνθρωπο άμα είναι άλλη ομάδα. Όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Εφόσον σκοτώνεται άνθρωπο, ναι. Έχει σκοτωθεί άνθρωπος.
Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι. Διαχρονικά, όχι. Ναι. Διαχρονικά. Το έχουμε δει παντού όμως. Όχι μόνο στην Ελλάδα, το έχουμε δει παντού όμως. Τι με νοιάζει εμένα. Πώς, δεν σε νοιάζει το ένα, δεν σε νοιάζει το άλλο, πώς. Πρέπει να βγάλουμε ένα πόρισμα εδώ πέρα. Καλά σας κάνουν. Ποιοι. Μην πάτε. Να μην πάμε. Λες. Όχι. Ωραία, εγώ λέω να το κλειδώσουμε κιόλας. Κλειδώστε το. Το κλείσουμε κιόλας. Ή θα γίνετε άνθρωποι, ή θα το κλειδώσετε. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι. Θα γίνουμε πρώτα κράτος, θα γίνουμε. Κάντε κράτος, γίνετε άνθρωποι και μετά το συζητήσουμε. Καλά κάνει ο υπουργός λοιπόν. Οποιοδήποτε λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που μαθαίνω λάου-λάου από Δευτέρα. Να το κάνουμε. Σου λέει Δευτέρα, σούξου-μουξου Τρίτη, δεν προλαβαίνουμε με εισιτήρια. Ναι. Θα το κάνουμε αναγκαστικά στο ΆΚΑ και καλά με τη δικαιολογία ότι το ΒΑΡ μόνο εκεί μπορεί να λειτουργήσει. Μάλιστα. Ξαφνικά τώρα τρελάθηκα με το ΒΑΡ. Ναι. Που φωνάζει δύο χρόνια για το ΒΑΡ, έτσι. Ναι. Δύο χρόνια ακριβώς φωνάζει. Ναι. 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 Για να το πάνε, σου λέει Τρίτη, δεν προλαβαίνουμε να μοιράσουμε τα εισιτήρια. Α το κάνουμε και κλεισμένο με μανούρα. Πολύ ωραία. Βέβαια, πολύ αστερίσκο. Σωστό. Προστατεύουν. Όχι, δεν προστατεύουν κανένα τίποτα. Προστατεύουν πάλι τους ποπούς τους, έτσι, γιατί δεν θέλουν λόγω εκλογών που έπονται και έρχονται εκλογές να δημιουργήσουν θέματα και χάσουν ψήφους. Αυτό προστατεύουν. Τίποτα δεν κάνουν πάλι. Τίποτα δεν κάνουν. Και τι θες να κάνουν, να σκοτωθεί κανένα και να πέσει. Να κάνουν το αυτονόητο. Άμα να μην φτιάχνουν γήπεδα, ρε φίλε. Γιατί τα φτιάχνουν τα γήπεδα. Τα γήπεδα τα φτιάχνουν για να πάνε μπάλα. Όχι για να σκοτώσει τον άλλον απέναντι. Ναι, ωραία, ωραία. Τα γήπεδα φτιάχνουμε, ωραία. Να μην τα φτιάχνουμε τότε. Λοιπόν, καλά σας κάνουν. Καλά μας κάνουν. Ναι. Λες εσύ τώρα. Λέω εγώ, ναι. Καλά σας κάνουν. Ναι. Είστε βόδια, είστε απολύτιστοι. Είστε Ταλιμπάν. Είστε. Ναι. Εμένα με είδες, αδέρνω με κανένα. Εμένα με είδες. Δεν ξέρω τι. Τον Καζαμπάκα τον είδες. Τον Παραγιάννη τον είδες. Πολιτισμένο. Όχι. Άρα μιλάς για 100 ανθρώπου. Την πλειοψηφία, για αυτούς αναφέρεσαι τώρα. Θα χαλάσω εγώ δηλαδή, σου λέω θα κόψω τον ήχη μου, αντί να κόψω τον ήχη θα κόψω το χέρι μου, αυτό μου λες. Κόψε και τον κορμό σου, τον πάμε στα άλλα θέματα. Όχι, αυτό είναι το σημαντικό θέμα. Δεν σας κλαίω. Μα δεν κλαίμε. Πάτε κάτι. Εξετάζουμε το... για άλλη μια φορά τη γύμνια του ποδοσφαίρου μας και του κράτους. Εντάξει. Αυτό εξετάζουμε. 30 χρόνια. Και έρχεται. Ναι. Τι 30. Πότε, τώρα πάει να γίνει. Μία φορά και άλλη μία γίνει με το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Αυτά, δύο φορές. Καλά κάνανε. Ακόμα και σε εποχές καλτήλας. Καλά. Ακόμα και σε εποχές που ήταν όλα άθλια. Ναι. Κόσμος πήγαινε στα γήπεδα. Σκοτωνόταν κόσμος στα γήπεδα. Μάτια βγάζανε. Εγώ δεν έχω ακούσει να σκοτώνω. Έλα ρε απολύτιστη τώρα. Δεν έχω ακούσει να. Απολύτιστη. Δεν έχει απολύτιστη. Είναι θέμα σοβαρό. Έτσι, ο φίλος ο Βασιλιάδης πήγαινε, έπινε καφέδες ο Μαρούση, ούτε καν εμφανίστηκε στη σύσκεψη. Εγώ κομμουνιστής δεν είμαι να έχω φίλο τον Βασιλιάδη. Ναι. Ούτε με τον Μάρξ κοιμήθηκα το βράδυ να ονειρεύομαι να πούμε. Ναι, αλλά τον Τσίπρα να τον γουστάρεις. Να τον γουστάρω, τι. Όχι, δεν τον γουστάρεις σαν προσωπικότητα. Ο Τσίπρας μια χαρά, σας έκανε, δεν τον γουστάρεις ο Τσίπρας σαν προσωπικότητα. Κομμουνιστές δεν θέλατε. Πάω εγώ ενάντια στο ρεύμα. Εγώ δεν ψηφίζω, εγώ είμαι απολιτή, κάσε με εμένα. Άσε ρε φίλε από εδώ. Απολιτή. 400 χρόνια διαφοράζεται ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Λοιπόν, καθίστε στον Τσίπρα τώρα 20 χρόνια και μην μιλάτε. Μας έχετε πρίξει. Καθίστε στον Τσίπρα. Αυτό δεν θέλατε. Όχι. Τι όχι. Όχι, δεν θέλαμε αυτό. Δεν σας είπε ο Τσίπρας, δεν σας άλλαξε το. Το ναι, το έκανε. Ναι, όχι. Πήγατε ναι. Το βγάλετε πρωθυπουργό. Εσύ τον έβγαλε. Εγώ δεν τον έβγαλα. Δεν ξέρω τι κάνω. Εγώ σου λέω δεν ψηφίζω. Δημοκρατία δεν θέλατε. Δεν ψηφίζω, σου λέω. Εμένα με ενδιαφέρει το πρωθυπουργό. Ρε αγόρι μου, δημοκρατία δεν θέλατε. Ναι. Είχατε τη δυνατότητα να μην το ψηφίσετε, να βγάλετε το λαφαζάρι με την Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω, δεν ψηφίζω. Βράζε εσύ τι κάνεις. Γενικά. Τον βγάλατε πρωθυπουργό. Δεν τον βγάλανε. Τελείωσε. Ναι, τον βγάλανε. Δεύτερη φορά. Ναι, δεύτερη φορά. Ναι, τον βγάλανε. Άσε με, πάρε στα άλλα θέματα τώρα. Ποια θέματα. Τελειώνε το θέμα αυτό είναι, ρε φίλε. Άσε με το θέμα είναι ότι πάνε να φτιάξουν ένα θίασο, ένα τσίρκο. Πραγματικά να έρθει και το Μεδράνο εκεί στο γήπεδο του Μακεδονικού. Καλύτερα να το κάνουν εκεί, αμέ. Αν το κάνουν μέσα στο τσίρκο. Τα κλάματά σα δεν με συγκινούν. Δεν είναι κλάμα. Ναι. Δεν είναι κλάμα. Έχει να κάνει με την ανθρώπινη λογική. Δεν συγκινούμε. Τι δεν συγκινείσαι. Δεν συγκινούμε. Είστε ζώα και επειδή είστε ζώα, καλά σα κάνει. Τον κόσμο τώρα. Ναι. Είσαι φάουλο. Είσαι 100% λάθος. Όχι 99. Όχι 99, είσαι 101%. Δεν βρίζω κανέναν κόσμο. Πώς δεν βρίζεις. Βρίζω αυτό που πάει βρίζεις να σκοτώσει ποιος? Άλλο άνθρωπο επειδή πιστεύει σε μια άλλη ομάδα. Σε μια άλλη βρίζεις ιδεολογία. Δηλαδή εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο γιατί δεν μπορεί η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση λες, να συμμαζέψει 50 μαμελούκους κάθε εδώ και 50 χρόνια. Αυτό βρίζεις. Άμα τους μάζευε, θα λέγατε η χούντα της αριστεράς. Θα λέγατε, ξέρω εγώ και τα παιδιά. Τα παιδιά, εγώ παιδιά σημαίνει, τι είναι αθώα, ο λαός του ΠΑΟΚ, ο λαός του Άρη, η δική μας. Άστο κουλιανέ, άστο. Εκτρέψαμε, σαν δημοσιογράφοι, πολλά γουρούνια τέτοια. Δεν είναι πολλά, φίλε. Ναι, τώρα, δεν είναι πολλά. Πέρσι μαζί ήμασταν στο τελικό. Δεν είναι πολλά. Τελείωνε. Είναι 50 κάτω στη γωνία. Τελείωνε, που φάνε μόνο για αυτό το τελείωνε. Θέμα. Τελείωνε. Αυτά τα 50% ρίχνουν κυβερνήσεις ομάδων. Α, οι 50% οι μαμελούχοι. Αυτοί οι 100 οι μαμελούχοι. Όχι, ρε, όχι. Απλά τους έχουμε και τους συντηρούμε. Αυτούς, λοιπόν. Αυτούς τους έχετε κάνει να πούμε οι μεγάλοι λαοί. Ναι. Φταίτε κι εσείς οι δημοσιογράφοι. Άστο το παραμύθι τώρα, πάμε στα άλλα θέματα. Λοιπόν, εμείς θα ρωτήσουμε, λέει, τι έγινε στην Ξάνθη στο 4-2, λέει ο Αντώνης. Αλλά ας μας πει, λέει και ο Κωστής, τι έγινε με την 4 στα Γιάννενα που ακολούθησε. Μήπως ήταν και Γιάννενα ο Βρίζας.
Άσε μας, Ρε Ραπτόπουλο, λέει. Πάντως... Εγώ δεν είπα κάτι κακό για τον Βρίζα. Να με συγχωρεί ο Ζήσης. Χρόνια πολλά. Βέβαια, χρόνια εγώ πολλά. Είπα τι υποστήριζε εκεί, τι έκανε. Ήταν με την Ξάνθη, με τον Ολυμπιακό, με τον Βάρο. Λέει εδώ ο φίλος, δεν ξέρω τι. Μπορεί να μας πει τι έκανε. Με το Ράτσα, ας πούμε, είχε καλή σχέση, κακή σχέση. Με το Ράτσα, Βαράτ, το Ρουμάνο. Το Ρακούν εκείνο, το Ποντικομούρι. Δεν ξέρω αν είχε καλή κακή σχέση. Anyway, κοιτάξτε λοιπόν τα. Ποια να κοιτάξουμε. Τα χάλια σε το Άσο. Ποια είναι χάλια, εγώ. Πρωταθλητή αίτητο, τι χάλια. Πού αίτητο. Τι που αίτητο δεν είναι. Άμα δεν χάσει τα γυαλιά. Άμα θα, τι άμα. Αίτητο. Είμαι. Ναι. Αν θα είσαι και την άλλη Κυριακή. Ναι, τι θα γίνει μετά. Θα ψάξει και 31η. Θα κάτσει κανένα γκολ ο Μάνος, θα πούμε. Ποιο Μάνος. Ξέρω εγώ. Ο Μάνος, το Παουξάκι. Γιατί να μην το κάτσει. Εντάξει, άμα το κάτσει, καλά, μπορώ να του βάλω δύο γκολ, παιδί. Με ποιο θα το βάλει εσύ. Με αυτό σου βάζω όλη χρονιά με το Σαχόφ που ξεφωνίζει και σα έχει κάνει όλου ρόμπα. Ο Σαχόφ ξαφνικά. Πάμε, λοιπόν, τελευταία αγωνιστική μου άποψη ότι ο Σαχόφ είναι καλό παίκτη. Δική μου άποψη είναι καλά κάνει ο κάθε υπουργό. Ναι, για πάμε. Είστε μαμελούκι γενικώ και σκοτώνεστε. Και πάτε με ξύλα. Δεν είναι λύση αυτή όμως, Ρωσάντι, το ξαναλέω. Δεν είναι λύση. Τι πάμε με ξύλα και κράνη. Να μην αφήσει να μπει κανένα μέσα με ξύλο και με κράνη στο γήπεδο. Απλό είναι το θέμα. Τελείωνε, Κουλιανέ. Τι τελείωνε, Κουλιανέ. Δεν γίνεστε άνθρωποι, πάμε. Α, δεν γινόμαστε άνθρωποι. Δεν γινόμαστε άνθρωποι. Εντάξει, οκ. Okay. Συμφωνώ με τον Ραπτόπουλο σε όλα όσα έχει πει. Δεν γίνεστε άνθρωποι. Τι θα έκανε εσύ. Έλειπε μετά τη Φιέστα, έλειψε την εβδομάδα που έκαιγε και απουσίαζε για δικού σου και καλά λόγου και εμφανίζει μετά από 10 μέρες, κύριε Καζαμπάκα. Εσεί είστε ικανοί σε γάμο. Να αλληλοσκοτωθείτε να πούμε γιατί η νύφη είναι Πασόκ και ο άλλος είναι Νέα Δημοκρατία. Ισχύει αυτό, μπορεί να γίνει, αλλά μεμονωμένα. Δεν το συζητάμε. Μπορεί να πλακωθείτε σε μια βάφτιση να πούμε. Ρε, εγώ μαζί σου εδώ έβλεπα πλακωνόντουσαν στα καφενεία για το Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Όχι, έλα ρε, πάτε ρε, κανίβαλοι τώρα. Ναι. Θέλετε πολιτισμό τώρα στην Ελλάδα. Κανίβαλοι, καλά κάνει ο υπουργός, τελείωνε. Καλά κάνει ο υπουργός. Ωραία, γιατί δεν εμφανίστηκε αφού καλά κάνει να πει παιδιά, θέλω τέτοιο και θα το πάει Δευτέρα Τρίτη. Γιατί μας χοροδεύει τουλάχιστον. Γιατί κοροδεύει του νοήμου κόσμου. Ποιο είναι ο νοήμου κόσμο. Όλοι οι υπόλοιποι. Η πλειοψηφία είναι ο νοήμου. Η πλειοψηφία. Και ποιοι θα πηγαίνουν. Του 20.000 που κατεβαίνουν, οι 19.800 είναι μια χαρά. Ναι. Οι 100-200 που δεν του πιάνουν ποτέ, αυτή είναι. Είδα εγώ στο Βόλο ποιοι ήταν μια χαρά. Και από την μια πλευρά και από την άλλη. Τι, δεν είδε. Είδα. Ήταν πάνω σε ένα αερογέφυρα και οι άλλοι που κατώθηκαν. Οι άλλοι κάτω στου επίσημου στην κάτω από τη γέφυρα. Τι κάνανε κάτω από τη γέφυρα. Ξύλο. Ναι. Άντε ρε, φύγετε από εδώ πέρα. Άντε πήγετε. Άρα εσύ λες τώρα να τα κάνουμε όλα και κλεισμένο το θυρών. Τι με νοιάζει εμένα, ρε. Πώς σε νοιάζει, ρε φίλε. Εγώ θα πάω στο μάτς. Κάτσε, ρε φίλε, δεν είναι έτσι απλά όπως το λες. Ναι. Εσύ γιατί μιλάς εδώ πέρα σε αυτό το μικρόφωνο. Γιατί μιλάω. Ναι, για ποιο μιλάς. Για ποιο μιλάω. Ναι. Γιατί η γιαγιά μου μας ακούει, γιατί η θεία που μας καλά, ακούει. Καλά, κάνουμε και τέτοιες κουβέντες. Κάνουμε και τη Μαρίτσα, τον Μούχαλη, τον Τερεπέγλου, τα κάνουμε. Τώρα δεν μου λες, με συγχωρείς. Ναι. Τι θα κάνω εγώ τώρα, δημόσια σχέση με τον κανίβαλο. Βρε, αγόρι μου, σου λέω για ποιο μιλάς. Μιλάς για το ποδόσφαιρο, ναι. Έτσι, και απευθύνεσαι σε αυτόν τον κόσμο που θα πήγαινε κάτω στο Άκα. Στο ποδόσφαιρο. Σε αυτούς απευθύνεσαι ναι. Όμως. Και τώρα του λες ότι δεν είστε. Λοιπόν, φελεί όλοι. Υπήρχε τηλέφωνο από την αστυνομία ότι υπήρχε ραντεβού οπαδών του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Σωστό. Έξω από το ΆΚΑ να σκοτωθούν. Ναι. Λοιπόν, γιατί να έχω εγώ σαν υπουργό νεκρό οπαδό του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Πριν τις εκλογές. Πριν τις εκλογές. Αν δεν ήταν εκλογές, δεν μας ενδιαφέρε. Σκοτωθείτε μετά τις εκλογές. Αλλά θέλω ψήφους τώρα ξαναβγώ να φάω μαρμίτα. Γιατί, αυτό λες. Τι να κάνω. Να τα μα. Τι σου λέει ο υπουργό. Να τα μα. Έχω εγώ νεκρό βλάκα οπαδό του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Επειδή αυτό πάει να κονταροχτυπηθεί. Για να στιγματιστώ εγώ ως κυβέρνηση ναι, ναι. Και να χάσω καμιά 10, 15, 20, 30.000 ψήφους. Γιατί να τους χάσω. Αλλά να το θέμα μας, δηλαδή αυτό είναι. Τι. Όχι να δημιουργήσουμε και να φτιάξουμε κάτι σωστό, μας ενδιαφέρει η ψήφη. Το σωστό το φτιάξει εσύ σαν πολίτη. Μην περιμένεις πάντα την πολιτεία να στο φτιάξει. Ο πολίτης συμπεριφέρεται ανάλογα τη συμπεριφορά του κράτους. Άσταρε. Ναι. Αν το κράτος είναι μπάτε σκύλια λέστε. Εσύ το κράτος. Εσύ το κράτος. Μεμονωμένα πρέπει και εγώ να προσπαθώ. Η σχέση του Έλληνα με το κράτος είναι συμφερνοντολογική. Γιατί είναι γιατί το κράτος σε χρησιμοποιεί και το χρησιμοποιείς. Είναι αμφίδρομη η σχέση. Το κράτος σε χρησιμοποιεί και αναγκάζει και εσύ να γίνεις λαμόγιο. Τι κάνεις. Τον καημένο. Καημένος βέβαια. Τον καημένο. Το κράτος είναι αυτό που σε χρησιμοποιεί. Αχ τον φουκαρά τον καημένο τον τίμιο. Αλλά δεν το συζητάμε καν. Τον καημένο. Λοιπόν έτσι λένε οι κύκλοι κάτω για να το κλείσουμε το θέμα. Κάτι όπως θέλει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει. Εσύ θα κατέβεις βρέξεις χιονίσεις. Είτε πάνε 50.000 μαμελούκι είτε πάει κανένας. Εγώ θα πάω εδώ το μάτς και τελείως. Ορθότατο και πολύ. Είναι σωστό το αίτημα του ΠΑΟΚ ότι αν το μάτς δεν έχει κόσμο, ναι. Δεν πρέπει να γίνει στο Άκη. Γιατί? Γιατί? Τι λέει ο κανονισμός, η προκήρυξη. Ποια προκήρυξη? Η προκήρυξη του κυπέλου τι λέει. Ότι μπορούμε να το συζητήσουμε, να δούμε. Ξεκινάμε με ο ΆΚΑ και βλέπουμε. Όχι, το βλέπουμε. Ναι. Το βλέπουμε. Ναι. Το βλέπουμε. Δεν το λέει. Εσύ ξαφνικά θα γίνουμε εδώ στην Ελλάδα νομοταγής. Αυτό μου λες τώρα. Θα ενισχύσουμε μόνο ποτέ μας βολεύει. Όταν με τον Άρη στην Τούμπα ναι. Και λέγανε οι κυτρινομούνιδες γιατί να παίξουμε εκεί. Λέει έτσι λέει ο κανονισμός. Ναι, γιατί τον Άρη. Έτσι λέει ο κανονισμός.
προκήρυξη! Ωραία. Η προκήρυξη! Έτσι έλεγε η προκήρυξη! Η προκήρυξη τι λέει για το ΆΚΑ, να παίξουμε και κλεισμένο των θυρών! Η προκήρυξη λέει. Τι λέει η προκήρυξη? Είτε και κλεισμένο των θυρών. Όχι, δεν λέει. Είτε έτσι. Και ανοιχτό των θυρών. Λέει τελικό κυπέλλου στο ΆΚΑ με κόσμο, λέει η προκήρυξη. Ναι. Ωραία. Με κόσμο στο ΆΚΑ. Ναι. Εγώ δεν διαφωνώ. Τι μου λε. Χωρίς κόσμο, ρε, κάτω στην Τούμπα. Τι μου λε. Τι σου λέω. Ναι. Τι σου λέω και τι μου λε. Γιατί δεν πήγατε στο Χαριλάουση το 2003. Γιατί η προκήρυξη έλεγε στην Τούμπα. Για να το αλλάξουμε. Εκεί η προκήρυξη λέει ο ΆΚΑ. Τράβα στο ΆΚΑ. Με τι λέει όμω. Με κόσμο. Όχι, δεν λέει ό,τι θες. Λέει το ΆΚΑ γιατί είναι το ασφαλέστερο γήπεδο για να πάει πολλοί κόσμο. Όχι στο ΆΚΑ για να πάει όποιο θέλει. Και στον Καγκάτσι εκεί πέρα. Πρόεδρο τη ΕΠΟ. Σου δώσε τα ψυχουλάκια. Δεν τρέπεστε να μιλάτε για τον ΠΑΟΚ. Έχω παίξει 20 τελικού εκτό στην Αθήνα, μου λε για έναν. Πόσου στημένου είστε, 20 τελικού έχω παίξει. Ο Ασλανίδη. Ποιο Ασλανίδη και Μασλανίδη. Έχω παίξει 20 τελικού στην Αθήνα. Για ένα μου κάνει θέμα τώρα. Τι είπε ο Ασλανίδη. Ξέρω, ναι. Στείλαν του ημιτελικού στην Τούμπα. Άντε, γεια σου. Έμεινε στον Ασλανίδη. Άντε, πόσου ημιτελικού. Έλα, βρε, κλάψα. Δύο ημιτελικού. Κλάψα. Κλάψα. Οι άλλοι κλαίνουν, όχι εγώ. Κλέγανε οι Αριανοί και του λέγανε. Η προκήρυξη λέει στην Τούμπα η προκήρυξη. Τράβα στο Άκα τώρα. Στην Τούμπα παραδείγματος χάριν που είχε προβλεφτεί από την αρχή της σεζόν και διαμαρτυρόταν ο Άρης, τότε εμείς δεν λέγαμε ότι οπ, έτσι συμφωνήσαμε στην αρχή της χρονιάς. Άναγιά σου. Έτσι συμφωνήσαμε. Πήγανε άλλοι στην Τούμπα. Φυσικά. Και άλλα κάνα. Και εμείς λέμε ο Άκα, ναι. Και κλέγανε. Ο Άκα. Sold out δεν κάνανε στα εισιτήρια. Ο Άκα. Ο Άκα με κόσμο. Χωρίς κόσμο. Γιατί χωρίς κόσμο. Αυτό είναι καινούριο κόλπο. Τράβα ρε. Όχι φίλε. Όχι. Δεν θα παίζω εγώ κάθε χρόνο στο Άκα. Εγώ γιατί δεν φοβάμαι. Σε πάει πες μπουτσούκι στο Άκα. Πάω για μονόπετρο τώρα. Τι φοβάσαι. Για μονόπετρο πάω. Την ΑΕΚ φοβάσαι. Μονόπετρο πάω να τη δώσω. Δεν το πήρε χαμπάρι ακόμα. Πάνε δώσει. Μονόπετρο. Α, τράβα. Η σχέση έγινε αραβόνα και αραβόνα γάμο. Ακόμα να το καταλάβει. Θα γίνεται άνθρωποι. Ναι. Τι να γίνουν άνθρωποι, ρε. Ποιοι να γίνουν. Ποιο να γίνει άνθρωποι. Οι Έλληνε θα γίνεται άνθρωποι. Όχι, δεν γινόμαστε. Και κλεισμένο στο θυρό στο Άκα. Τράβα. Ναι. Και ξύλο το ζαέρα κάνει ένα μετάδοση και εσύ πα στην καφετέρια να κάνει κολ. Στην καφετέρια. Όχι, εγώ θα είμαι εκεί μάχημο κάτω. Πού θα είσαι. Κάτω θα είμαι εκεί. Μαζί με του μαμελούκου. Μαζί με του. Μαζί με του. Πώ μαζί δεν ήμασταν. Θα σου σάνε ποιο θα βάλε μέσα. Πρόπερση δεν ήσουν. Πρόπερση παντρευόταν η αδερφή τη Τζέν. Τι να κάνω. Να γλιτώσω. Να χάσω. Είναι παντρεμένο ακόμα. Πώ δεν είναι. Δεν γινόταν. Άμα ερχόμουν στο Βόλο θα είχα μύρλα για 13 χρόνια. Αυτά τα προσέχει ο Κούλ. Είναι έμπειρο. Ναι. Άμα δεν πάμε στο γάμο τη αδερφή, για 13 χρόνια γκρίνια και μύρλα. Σιγά μην έπαιρνα πρωτάθλημα φέτο. Ναι. Τι, άμα φας κατάρα από την γυναίκα σου, ρε φίλε, για τέτοια θέματα, είσαι σφιχτό. Να ξέρει, εγώ τα προσέχω αυτά. Θέλω εντάξει, καλύτερα μια ώρα ένα τελικό να μη δω παρά να έχω θέματα για μια 15η. Παναγή έγινε. Τι Παναγή, Χάτζη Παναγή. Όχι. Τι. Έχω ένα συμμαθητή. Για πες. Στο Reunion μα έπαιξε 8 μήνε. Θα έρθω στο Reunion, θα γίνει γάμο στο Reunion και την ημέρα του Reunion λέει δεν μπορώ να έρθω γιατί έχει λέει γενέθλια, λέει ο πεθερό μου. Όχι, ο πεθερό, εγώ δεν θέλω. Αριανός όλα και όλα. Ω, κάθε φορά που πηγαίνω. Πάλι κερδίσατε, πάλι κερδίσατε. Λέω τι να κάνω, μου μαδάρα. Καλά και εμείς είμαστε δυνατοί. Έλα δυνατοί για τέταρτο πέμπτη. Δώστε ένα γουδί. Ναι. Λοιπόν, στα καταστήματα Wind λασάρεται μια ανταγωνιστική υπηρεσία, το One Day Service. Είναι μέρος μιας σειράς υπηρεσιών που βρίσκουν σταδιακά οι πελάτες στα καταστήματα Wind. Wind Support Services Total Repair. Έτσι παίρνεις δώρο ένα χρόνο εγγύηση για την επιδιωθωμένη σου συσκευή και το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να αφήσεις το smartphone σου σε ένα κατάστημα Wind και την επόμενη εργάσιμη μέρα θα βρίσκεται στο κατάστημα επιδιορθωμένο. Μιλάμε πάντοτε για το One Day Service από τη Wind. Επιστρέφουμε μετά την Σμαράγδα Μπασάκου, μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και το διαφημιστικό για δεύτερο μειωράκι. Rap and Cool μέχρι και τις 10. Ξενύχτη τέλος, φίλες και φίλοι. Έτσι, τουλάχιστον για όσους από εμάς περιμένουν πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο για να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού, ήρθε το Volton One τώρα και μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη μέρα, παρακαλώ. Πόσο χαμηλή? Χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Απολαύστε τη νύχτα όπως θέλετε και αφήστε τη Volton για το ρεύμα σας. Μάθετε πολλά περισσότερα στο volton.gr και στο 11300. Και βεβαίως εκεί θα σας απαντηθούν σημαντικές ερωτήσεις όπως πώς μπορώ να αλλάξω
προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος, αν υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αλλαγή προμηθευτή, ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται βεβαίως για να αποκτήσει το πρόγραμμα Volt One. Αυτά όλα θα σας αναφέρουμε και εμείς, όπως σας αναφέρουμε, Κωνσταντίνε, και τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο στη Super League, τελευταία αγωνιστική. Και παρόλα αυτά, παρότι έχει κρυθεί ο πρωταθλητής, έχει ενδιαφέρον το τι το ενδιαφέρον έχει. Πώς δεν έχει ενδιαφέρον, εδώ εσύ φαγώθηκες να χάσω το αίτητο. Έχεις τρελαθεί, έχεις μουρλαθεί. Χάσω, τι να το χάσω, εμένα με νοιάζει όμως. Τι απάθεις. Τι θα πάθω. Άμα το χάσει. Τι θα πάθω, θα χάσω τη δυνατότητα να σαν οπαδός φίλαθλος μιας ομάδας να τη λέω στον απέναντι στο γείτονα ότι εγώ το έχω πάρει αίτητος, ρε φίλε. Εσύ είναι... το πήρες αίτητος. Ο κάθε οπαδός, εγώ τώρα δεν μιλάω για μένα. Ταυτίζεσαι τώρα εσύ με την ομάδα. Εγώ βάζω τον μέσο οπαδό τώρα. Παίρνεις δύναμη από την ομάδα. Βέβαια, ο οπαδός όταν πάει να πουλήσει, άσε μας να πει, εγώ το έχω πάρει αίτητος. Δηλαδή ο άνθρωπος, ας πούμε, σαν μοναδική πραγματικότητα σε αυτόν τον κόσμο, έτσι, σαν μια μονάδα. Μονάδα, σαν μονάδα. Ο άνθρωπος παίρνει δύναμη από την ομάδα του. Φυσικά παίρνει. Από τη θρησκεία του. Φυσικά παίρνει. Παίρνει δύναμη. Ναι, βέβαια παίρνει. Δηλαδή είναι αδύναμο. Δεν νιώθει μια ευεξία, δεν νιώθει μια καλή διάθεση όταν πάει καλά η ομάδα του. Και δεν νιώθει μπαράλι όταν τρώει τρίμπαλα και τετράμπα. Φυσικά και παίρνει. Ευεξία. Βέβαια, δεν νιώθει. Ευεξία νιώθει. Δεν νιώθει τον Μπάοξι που είναι με πετάει σα 7 ουρανού, περπατάει και πετάει. Αυτές τις ανάγκες που έχει ο οπαδός γενικότερα πρέπει να τις ψάξετε. Γιατί να τις ψάξουμε, Κωνσταντίνε? Να ψάξετε να βρείτε για ποιο λόγο, ας πούμε, έχετε τόσο μεγάλη χαρά, τόσο μεγάλη λύπη. Καθένας, όπως είπες νωρίτερα, είναι μονάδα. Είναι μονάδα. Δεν μπορείς να ξέρεις εσύ πόσο γιατί όμως, νιώθει. Γιατί όμως να το αναλύσουμε. Φτιάχνει το ψυχικό του κόσμου μέσα. Τον εξητάρει, τον ανεβάζει. Τι όχι. Γιατί νιώθει πρώτον αδύναμος σαν μονάδα και πρέπει να ενταχθεί σε ένα σύνολο. Ναι. Αυτό ισχύει για όλο τον κόσμο. Ναι. Αυτό ισχύει για τους πάντες, έτσι. Γιατί... διαχρονικά. Ναι. Όλοι θέλουν να μπουν κάπου. Ναι, αλλά υπάρχει κάτι που σου δίνει χαρά. Να κοινωνικοποιηθεί, ναι. να νιώσει μέρος μιας ομάδας. Αυτό ισχύει για την νεολαία. Γιατί άμα ρωτήσει ένα εξιντάρι που είναι παοξής και δεν ούτε έχει ανάγκη να πάει ούτε να νιώσει κάπου, πάλι του δίνει ευεξία. Δεν έχει σχέση ηλικία. Έχει. Τον εξιντάρι άλλα πράγματα μπορεί να δώσουν ευεξία. Κάτσε να σε ρωτήσω. Δηλαδή ο 65 έχει ανάγκη να μπει μέσα σε μια ομάδα αυτή τη στιγμή. Να γίνει, να νιώσει δυνατό, να κάνει, να ράνει. 65 πλησιάζει στην άλλη ευεξία, εδώ έξω που είναι. Άσυνα, ναι. Άρα του δίνει κάτι τι. Είναι και άλλη ευεξία. Εγώ βλέπω τον πατέρα μου. Ακούει, βλέπει τον Πάουκ να κερδίζει, τον φτιάχνει. Άντε, πάω κάρα. Νιώθει καλά, ρε παιδί μου. Νιώθει καλά. Βέβαια. Και άμα κάνει, δεν νιώθει καλά. Ναι, άντε πάλι, ναι, φυσικά. Είναι τρόπο ζωή. Η ταύτιση αυτή, ας πούμε. Είναι τρόπο ζωή οι ομάδες. Όπως και άλλα πράγματα είναι τρόπο ζωή. Λοιπόν. Όχι, η ταύτιση εμένα με τρελαίνει. Δηλαδή να ακολουθήσει το πρόβατο, ας πούμε. Δεν είναι θέμα πρόβατο. Και να μην βλέπει ότι, ας πούμε, η ομάδα μπορεί να πάει στραβά, ας πούμε, η ομάδα σου μπορεί να ευνοηθεί. Δεν το δέχεσαι αυτό το πράγμα. Η ομάδα σου, ξέρω εγώ. Σε στιγμέ γαλήνεις όλα τα βλέπεις και τα βλέπεις. Γαλήνεις. Βέβαια. Θες γαλήνι, φυσικά, θέλω γαλήνι. Μάλιστα. Δεν θέλουμε γαλήνι. Θες γαλήνι, μάλιστα. Λοιπόν, εξιτάρι ρε παιδί μου, το ποδόσιο είναι εξιτάρι, τα πλήθη, δεν μας φτιάχνουν οι διάθεση, μας μουρλένε, μας τρελαίνει. Καλά σας κάνει. Ταυτιζόμαστε άπαντες όλο τον πλανήτη, δεν είναι δηλαδή ελληνικό φαινόμενο ή δικό μας εδώ πέρα. Σωστό. Σε όλο τον πλανήτη. Πάμε στα θέματα. Είδες τι έκανε χθες η Άντρα. Τι έκανε η ομαδάρα. Είδες οι κερκίδες έχει δημιουργήσει τη ατμόσφαιρα να κάνει ένα ασύλληπτο που γίνεται στο γήπεδο. Εντάξει, οι Γερμανοί, κοίταξε να δεις. Μόνο τη Σάιντα, τα Γερμανού, η Κομέρτ Μαγκαρένα ζήτησε. Εντάξει, ρε φίλε, αυτή τι διασκέδαση να έχουμε. 9 ώρα το βράδυ να πούμε. Διασκέδαση. Οι φουκαράδες. Να δεις Σαββατοκύριακα τι γούστα βγάζουν οι Γερμανοί. Ναι. Μαζεύονται σε βίλες. Ναι. Και βγάζουν γούστα. Πώς βγάζουν γούστα. Ενώ εσείς τι κάθεσαν τον Τέιλ ίσως και τι θέλετε. 1,5 ευρώ το καφέ. 1,5 ευρώ το καφέ. Και τα ντύσατε ρε. Τι να κάνω. Με τους κομμουνιστάς. Έλανε πάνε στα θέματα. Έλανε πάνε στα θέματα. Απόλος μήνυ Λαμία. Θα το δεις αυτό, 7 η ώρα την Κυριακή όλα τα μας. Να τα δούμε λίγο γρήγορα. Αλκατράς να με δέσεις χειροπόδαρα, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω, Αλκατράς. Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ποιος είναι λέει? Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ούτε αυτό το βλέπεις. Εδώ πάντως έχει ενδιαφέρον το μας γιατί θα γίνει το ντεμπούτο του ΒΑΡ. Θα το δοκιμάσω, θα το τεστάρω σε αυτό το γήπεδο. Πολύ μ' αρέσει αυτό. Θα πέσει πολύ ξύλο με το ΒΑΡ. Γιατί? Θα δημιουργηθούν βάσει σαν το Μαουρίσιο πέρσι. Ναι. Και ό,τι απόφαση να πάρει ο διαιτητής. Μία φάση του χρόνου ας δοθεί. Θα πολλές, θα πολλές. Θα πολλές. Τέτοιες εσύ για να γίνει εδώ σαν σήμερα. Βέβαια. Εγώ θέλω, εγώ για αυτά τι να ζω, για την ομάδα. Πάντως το ΒΑΡ, το ΒΑΡ σε όλη την Ευρώπη που υπάρχει έχει λύσει 8 στα 10 προβλήματα. Εντάξει, τέλειες. Καλά έχει να γίνει. Τώρα 1-2 μπορεί να μας ξεφύγει. Εντάξει. Θα γίνει λοιπόν το ντεμπούτο. Και χθες το έμαθε λέει, ο κύριος εκεί της ΕΠΟ, ο κύριος Γαβριλίδης. Χθες το έμαθε. Λέει, θα γίνει λέει, το Παναθηναϊκός Πανετολικός λέει το ντεμπούτο του ΒΑΡ. Λάρης Ολυμπιακός, ο Κούγιας φιλοξενεί τον φίλο του. Τον φίλο του, ναι. Ναι. Εντάξει. Ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει κανένα πρωτάθλημα πάλι στα γκολ, θέλει να πάρει πρωτάθλημα στις τελικές, να πάρει πρωτάθλημα ξέρω, στο μέσο όρο του YouTube. Έχει διάφορους τρόπους. Σε μιμείτε. Εντάξει, να κάνουμε. Ναι. Σε μιμείτε. Κακός όμως αυτός, γιατί έχει πάρει 40 τόσα, όπως και να τα πείτε. Θα περάσει από τον φίλο του.
Θα περάσει, λες, βέβαια. Και θα με over. Διπλό με over, ε. Ναι, θα περάσει από το φίλο του, θα περάσει. Θα πάμε στο Βικελίδης που θα ζήσει μεγάλες στιγμές, παρότι γκρινιάζουν κάποιοι για τα εισιτήρια. Οι φίλοι του Άρη. Γιατί γκρινιάζουν? Γιατί είναι λίγο τσιμπημένα τα εισιτήρια. Τα καπεντάρια λέει. Θέλουν να σαριφάρει που έλεγε ο... Ναι. Έξω ο δικός μας. Θέλουν, ναι. Καρύμ, ναι. Γιατί θέλουν, ναι. Θέλουν. Φυσικά. Να πληρώσουν. Φυσικά ο Αριανός, το ξαναλέμε. Αν δεν, τα κάγκελα. Το έπο... αν δεν είχε αυτό του το ΠΑΟΚ, το οποίο πάει να το πάρει και αίτητο και θα του χαλάσει όλου και τον Αριανό και τον Αριανό. Σούπερ είναι, όχι μια χαρά. Καλύτερο παράγοντα. Των τελευταίων 30 ετών έχει ο Άρης. Βρε, σούπερ είναι με μεταγραφή για την επόμενη χρονιά. Έχει κλείσει. Ποια ομάδα έχει κλείσει μεταγραφή? Ποια ομάδα έχει κλείσει μεταγραφή τώρα, Τσούπερ Λίγκ, για την επόμενη σεζόν? Μόνο Άρης. Μόνο Άρης. Ευρώπη βγήκε μετά από την ταλαιπώρια που είχε 4-5 χρόνια στα χωριά. Βέβαια. Έτσι. Άνετα κιόλας. Από το σουφλί στην Ευρώπη του πήγε ο Καρυπίδης. Βέβαια. Εύκολα. Μεταγραφές, καλή ομάδα, έχει φτιάξει μονάδες. Πληρωμένοι πάντες εκτός από τους Έλληνες. Όπα. Κάτσε ρε φίλε, αφού είσαι πληρωμένοι πάντες. Εκτός από τους Έλληνες. Α, το έβαλες το κότσαρες από πίσω, έτσι. Ναι. Πληρωμένοι πάντες, εκτός από τους Έλληνες. Εντάξει. Τι είσαι. Τι απειλώ στον Έλληνα. Πού, σε πηγάδι, κάνω τα τσίσα. Ναι, ναι, ξέρει, πάω τον Πόρκο, να με κάνει πίδες. Τι είσαι, παίζει τον Άρη. Τι μίσο είναι που παίζει τον Άρη. Ναι, θα το έλεγα. Παίξε, για τη φανέλα. Παίξε τη φανέλα και τη μεταγραφή σου. Μην δει ιδέε πάνω στον Τζαπαύλο, θα δείτε μαζί τιμή σα που κάνετε εκπομπή στο Μετρόπολη. Μην λε τέτοια. Δεν μα συμφέρει. Εμεί είμαστε του ξένου. Θα πει τιμή σα στο πρώτο ραδιόφωνο. Ναι, ναι, ναι. Ραπτόπουλιτ είσαι και εγώ τι είμαι. Κουλιάνοβιτ. Κουλιάνοβιτ, ναι. Α δώσει τον Έλληνα να το πει. Α δώσει τον Έλληνα. Πάντω δεν έχουμε πει τώρα για απλήρωτου. Είτε χαμό αυτή η μπασκετομάνα σαλόνι καρεφή. Τι έγινε, τι έγινε. Απλήρωτη στον Πάο, απλήρωτη και στον Άρη. Έλα ο κύριο Γκούλι Έλμο θα αφήσει απλήρωτου του παίκτε. Εγώ έμαθα του πληρώνει με δίευρα, μονοεύρα. Μονοεύρα, Τσούκου, το 2038 θα. Και τι θέλουν οι Αριανοί τώρα από τον κύριο Γούλι Έλμο. Μετά του δύο του ΠΑΟΚ, τον Γκάρετ και τον Χάτσερ που έφυγαν. Ναι. Τέσσερις σταμάτησαν να κάνουν προπόνηση και στον Άρη. Εντάξει. Α φέρουν Ελληνόπουλα. Ναι. Όποιο κρεμανταλά ψηλό το βλέπουν στον δρόμο, κάνα χαλχάλα. Έλα να παίξει μπασκετάκι. Επί, τι κάνει αγόρι μου, τι είσαι 2 μέτρα και 7 εκατοστά. Με τι ασχολείσαι, θέλω να περάσω στο πανεπιστήμιο. Ναι. Με 2 μέτρα και 7 εκατοστά δεν περνά στο πανεπιστήμιο. Έλα να παίξει μπασκετάκι. Έλα να παίξει μπασκετάκι. Ξέρει να χτυπάει. Μαζεύω μήλα, είναι ψηλό κιόλα. Μπορεί να μαζεύει τέτοια. Δεν μπορώ να παίξω μπάλα. Θα σου δίνω εγώ την μπάλα, θα την πιάνει, θα τη δίνει. Αυτή είναι η πρώτη αυτή. Ψηλό χαλχάλα 52 νούμερο παπούτσι. Βάλ τον εκεί. Τι ακάλια. Κατάντια. Τι κατάντια. Για την Θεσσαλονίκη, του, για τον μπάσκετ της. Κατάντια. Τι γιατί κατάντια. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, δηλαδή είσαι τώρα δεκαετία 90, τέλειο 80-90 και θα. Κατάντια για τον Άρη, δεν για τον ΠΑΟΚ. Και για τον ΠΑΟΚ. Όχι. Ο ΠΑΟΚ, θα σου πω εγώ. Γιατί δεν είναι κατάντια. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Απλήρω του παίχτε εκεί. Βράσε τώρα τον ΠΑΟΚ. Ποιο ασχολείται με τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί και στον Άρη δεν ασχολείται. Ποιο ασχολείται. Αλλά είναι κατάντια. Ο Άρης παραδοσιακά μπασκετικό. Ναι. Έχει διαλύσει την ομάδα του μπάσκετ του. Είναι πληγή. Θα ήταν μια ένεση όπως ο Παναθηναϊκός έχει το μπάσκετ και έχει μια ένεση, ξέρω εγώ, στο παδικό του ανάστημα. Ζει με αυτό. Ζει με αυτό, ναι. Θα έπρεπε Καριανός να έχει μια πολύ καλή ομάδα στο μπάσκετ. Αν θέλανε να έχουν, ας πούμε, να πάρει ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, να βγαίνει στα κόρα, στα μόρα, πώς τα λένε αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, τι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει μια μεγάλη ομάδα ποδοσφαίρου, τη μεγάλη ομάδα του μπάσκετ, τι αν την κάνει. Πάει εκεί με τη χερούκλα τη Σέρβη και ο άλλο ζητάει κανένα φράγκο από τον, πώς το λένε, από τον Σαβίδη. Ο Σαββίδη τι είναι, φιλόπτωχο ταμείο, του έδωσε μια, του έδωσε δύο. Αν πάτε στο διάλογο να πούμε. Δεν μπορείτε να μαζέψετε πέντε φράγκα, δύο παράγοντε, τρει. Εγώ είμαι για μπάσκετ, εγώ για ποδόσφαιρο. Εσείς τι κάνετε σε αυτή την πόλη, ρε. Ναι. Δηλαδή, άμα εγώ με πιάσει μια γρήπη δύο μήνε, σε αυτή την πόλη δεν θα κάνετε τίποτα. Να επενδύσετε τίποτα. Λιμάνια, παραλίε, σπίτια, χωράφια, ιστορίε. Να δείτε Βαρθολομαίο, Αλφαρομαίο. Μόνο εγώ είμαι δηλαδή εδώ. Κατάτησε αυτή η πόλη, λέει ο Σαββίδη. Μια πόλη, ένα Σαββίδη. Τι είναι αυτό, υγεία είναι αυτό το πράγμα. Πάνε στα άλλα θέματα. Ρε. Λοιπόν, αφήνουμε τα του μπάσκετ. Πάμε καλημέρα στον Κωνσταντίνο, σε όλα τα παιδιά. Την Έλλη εδώ, τον Αχιλέα, Άρσεναλ και Europa League. Θα πάμε λίγο να συζητήσουμε και Europa League. Τι Άρσεναλ και Europa League. Θα πάμε. Τα είδα χθες. Θα τα σχολιάσουμε σε λίγο, απλά να τελειώσουμε λίγο. Μην μπερδεύουμε πράγματα. Ο Μάικλ λέει, cool. Ρώτα λίγο λέει τώρα. Ο Μάικλ. Ναι, ο Μάικλ, ναι. Ρώτα λίγο λέει τώρα. Πώς μπορούσε το 7 με 71.000 κόσμο τον τελικό Champions League να οργανώσει. Το 7 έγινε ο τελικός Champions League στη χώρα μας. Μάλιστα. Και ήρθανε 35.000 Ιταλοί, ναι, και 35.000 Άγγλοι. Με διεθνή αστυνομία. Όχι, 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 μπερδεύεσαι, δεν έχει διεθνή αστυνομία. Τι. Όχι, δεν έχει διεθνή αστυνομία, είναι δικιά μας. Εμείς, εμείς θα οργανώσουμε. Ελά, εφαίρω. Α, τι έλαβε. Ναι, πώς θα οργανώσουμε. Θα σου απαντήσω. Ναι, ναι. Το 2007. 70.000 κόσμο. Έλα, στο πόγδο. 2007. Τι είχαμε. Καραμαλή, τι στο διάλογο είχαμε. Α, δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι, μην με ρωτάς. Ο αστυνομικός έβαζε από την τσέπη του να πάρει όπλο. Σταμάτα, θα πω εγώ. Ο αστυνομικός έβαζε από την τσέπη του, άμα σκίσει το παντελόνι, να το ράψει μόνος του. Γιατί άλλαξαν πολλά από το 7 στο 17. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά άλλαξαν. Δεν άλλαξε τίποτα. Πάρα πολλά άλλαξαν. Ναι. Το 2007 ο αστυνομικός έμενε από βενζίνη και δεν είχε βάλει στο βενζινάδικο. Ναι. Έμενε ο αστυνομικός από εξοπλισμό.
Λες. Και φτάσαμε σήμερα στο σημείο να περιμένουμε παράγοντες μεγάλους, ισχυρούς, επιχειρηματίες να ταΐζουν, ας πούμε, το δημόσιο, δημόσιο φορείς να πάρει, ναι. Να πάρει λάπτοπ στην αστυνομία ή ξέρω εγώ να πάρει βρακιά στους αστυνομικούς. Είχαμε τέτοια θέματα το 2007. Το παντόγω αυτό να. Έτσι τον απαντάς. Σήμερα ο αστυνομικός. Ότι έχει να κάνει πάλι με τα οικονομικά της χώρας. Σήμερα. Ήταν καλύτερα λες το 7. Σήμερα ο αστυνομικός βάλεται ο άνθρωπος. Και ο στρατιωτικός. Δεν υπάρχουν. Τι να κάνει αστυνομικός. Κάτσε ρε φίλε τώρα. Κάτσε. Τι κάτσε ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή μου λες ότι υπήρχε εξοπλισμό στο 7 και τώρα το 19 δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν γίνονται αυτά. Πάνε ρώτα. Πες σε κανένα αστυνομικό τμήμα. Αλλά τι έγινε. Τα χάσανε. Μέσα σε 10 χρόνια χάσανε τον εξοπλισμό του, ας πούμε. Άκουσα να δεις. Ναι. Τι άκουσε, χάσανε τον εξοπλισμό σου, λέω, 2007, να μην πληρώνονται, να μου πει δεν πληρώνονται τώρα, δεν πληρώνονται. Το 2007, Κουλιανέ, από σκολικοειδίτητα στο Ιπποκράτειο δεν πέθαινες. Σήμερα πεθαίνεις. Τι σχέση έχει αυτό, ρε παιδί, με τον εξοπλισμό της αστυνομίας. Δεν θέλω να μιλήσω. Ναι. Τώρα το πάω αλλού για να ακουστεί εκεί, δεν με πιάνεις. Ναι. Το 2007, Κουλιανέ, στο ΑΧΕΠΑ. Ναι. Δεν πέθανε από το σκολικοειδίτη, μου λες. Δεν πέθανε. Είσαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Εγώ δεν είμαι. Είμαι σίγουρος. Εγώ δεν είμαι φιλαράκι. Το 2007, Κουλιανέ. Δεν είμαι σίγουρος ότι δεν πέθανε από το 7. Μια χαρά ήταν. Ναι, δεν είμαι σίγουρος. Γιατί κι άλλα ακουγόντουσαν και τότε, μην νομίζεις, επειδή τώρα ακουγόντουσαν στραβά. Ακουγόντουσαν. Και τότε ακουγόντουσαν και ξεφωνίζαμε και λέγαμε διάφορα και για γιατρούς και για. Το απαντάω τώρα. Άμα θέλει αυτό το δέχεται, άμα θέλει. Άλλο θέμα. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε Super League. Θέλω να πάμε λίγο και Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Ναι. Θέλω να πάω, ναι. Είχαμε ωραία παιχνίδια. Άρης Ξάνθη, είπαμε με λίγο τσιπημένο στήριο, εκεί σταματήσαμε. Έχω βάλει άνω τελεία. Πολλοί κόσμος αναμένει στο Βικελίδης να κλείσει μια χρονιά σούπερ για τον Άρη. Και η Δία να πάει να δει, τι να δει. Τι να δει, να πάει να δει την ομάδα που βγαίνει Ευρώπη μετά από 8-9 χρόνια. Πότε είχε βγει τελευταία φορά, ναι. Στο 11, νομίζω το 11. Και δηλαδή τον πάω τα μπλούχα μετά από 8 χρόνια. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι η ζωή, τι να κάνουμε. Τι να πάει να δει. Έτσι είναι η ζωή, ρε Κωνσταντινέζη. Αλλά να πάει, θα πάει λε. Θα πάει ο Αργιανός, θα πάει. Και το έχει δείξει όλη τη χρονιά ότι πάει, έτσι δεν το δείχνει να το δείξει. Για να βγάλουν τη μεταγραφή του Center Forward οι Αργιανοί την Κυριακή που θα πάνε. Μάλιστα. Θα του πει ο Καρυπίδης, ελάτε εδώ, ελάτε στο γήπεδο, άστα λαλαλαλούλου. Εύκολος άσος. Τι είναι, λέει? Εύκολος άσος. Γιατί? Τι γιατί? Γιατί εύκολος άσος. Ξέρω εγώ, λέω εγώ εύκολος άσος. Τι εσύ άπαιξε. Θέλω να ασχοληθώ. Άμα τα έχει καλά ο Άρης με την Ξάνθη, μπορεί να το κάνει. Δεν τα έχει καλά. Το ξέρω αφού είναι του Πάου Ξάνθη, εσύ την πήρατε. Την πήραμε, τελείωσε. Δικό μας είναι το. Δεν είναι πια δικό μου το μαγαζί. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, δεν τα λες. Για τον άλλο ξέρεις και λες. Πώς δεν τα λες. Η πάτρα δικιά του. Ναι. Η, ξέρω εγώ, η κέρκυρα δικιά του. Ναι. Να τα λες και εσύ για τον άλλον όμως. Δεν τα λέμε. Εγώ τα λέω, δεν τα λες εσύ. Δεν τα λέμε για εγώ τον άλλον. Εγώ δεν πρόχω να τα πεις. Η Ξάνθη είναι πλέον να έφυγε από τον Ολυμπιακό. Τα είπαμε. Αυτά. Έχει φύγει και θέλει να είναι. Πήγε. Εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα με εμάς. Με εσάς. Όλοι παρέα, ναι, όλοι παρέα. Λοιπόν, Αστέρας Τρίπολης Ξάνθη. Πανιώνιος. Τι. Αστέρας Τρίπολης. Ο Αστέρας θεωρητικά μπορεί να χρειαστεί κανένα βαθμό. Έτσι για να. Δύο-τρεις βαθμούς θέλει. Εντάξει, άμα πάρει ένα βαθμό και να κερδίσει τα Γιάννενα. Α, λες με το να ισχύσει η αναδιάδρωση σίγουρα, έτσι. Ναι. Εγώ δεν βλέπω να. Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Και θα τελειώσει το πρωτάθλημα. Πάλι πολιτικό κόστος φοβούτης. Λέει, μη στεναχωρέσουμε τα Γιάννενα, μη στεναχωρέσουμε το Ηράκλειο. Πόσο κόσμο. Και το παίζουν το έργο ωραία οι κομμουνισταράδες. Μια χαρά. Αυτά δεν μπορώ. Ότι μας κορδεύουν, ξέρουμε ότι μας κορδεύουν. Το ξέρουμε όμως. Δεν πειράζει, άμα σας δώσει κανένα 500 θα τους κάνετε τεμενάδες όλους. Σιγά μην δώσουν κανένα. Αν δώσουν μια γάλα. Αν δώσουν. Αν δώσουν κανένα διορισμό, ξέρει πώς θα τρέχετε. Ατρόμητο Σόφι. Ποιο? Ατρόμητο Σόφι. Ατρόμητο Σόφι. Μεγάλο Σόφι θα κάνει. Ο Όφι με ποιον είναι, είναι του Πάοκ? Όχι, δεν είναι. Δεν είναι του Πάοκ. Ο Ατρόμητο είναι του Πάοκ. Άσο. Άσο λες. Αν ήταν το Όφι του Πάοκ, θα το σώνανε μέσω του Ατρόμητο. Μέσω. Τώρα όμως δεν είναι. Θα κάνατε τη βρωμιά. Τη βρωμιά θα την κάναμε. Είστε λίγο βρωμιά. Ναι, και οι άλλοι είναι πολλοί, εμείς είμαστε λίγο. Προσπαθείτε και εσείς. Προσπαθούμε λίγο να λέμε. Στον καπιταλισμό να λερώσετε το παντελόνι. Μάχη δίνουμε, ρε Κωνσταντίνε. Μάχη, οι άλλοι είναι μέσα στη βρωμιά. Λερωθώ κι εγώ λίγο. Τι να κάνω. Σ' αρέσει με τα λεφτά να είσαι βρωμιάρης, ε? Πρέπει να πολεμήσω, φίλε. Σ' αρέσει. Πρέπει να πολεμήσω. Δεν κατηγορούσε τον άλλον. Δεν θα πολεμάει ο άλλος με οπλοπολιβόλο και εγώ θα είμαι με την πέτρα. Δεν θες το καλό του ποδοσφαίρου, εσύ όμως. Το καλό θέλω. Το καλό θες. Το καλό θέλω. Με ποιο τρόπο. Να σταματήσουν όλοι να κάνουν βρωμιές. Ναι, ό, δεν γίνεται αυτό. Μα που δεν γίνεται, θα κάνω κι εγώ. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, εξηγιαντή μου. Τι να κάνω. Μπράβο, εξηγιαντή μου. Εξηγίαση δεν υπάρχει. Αυτή τη λέξη το βάλατε σαν σύνθημα. Όχι, δεν το βάλαμε εμείς, το φόρτωσαν οι άλλοι. Α, το φορτώσαν οι άλλοι. Πάμε παρακάτω. Λεβαδιακό ΑΕΚ. Ποιο είναι, τι Λεβαδιακό ΑΕΚ? Λεβαδιακό ΑΕΚ, ο Κομπότης τελευταίο, στερνό αντίο με την ΑΕΚ. Άσο. Είναι κωβικό το μάτς, να ξέρεις. Τι κωβικό είναι? Κωβικό γιατί η ΑΕΚ με τον Ατρόμητο ακόμα δεν ξεκαθάρισε η τρίτη θέση που οδηγεί ένα προγραμματικό γύρο πιο μετά. Ναι. Έτσι, η ΑΕΚ θέλει νίκη. Ο Ατρόμητος, αν κερδίσει και φέρει η ΑΕΚ, την προσπενάει. Και σταματίζει τρίτος. Άρα το μάτς είναι σημαντικό για την ΑΕΚ. Ναι. Και έχουμε πας για να πάω. Εδώ σε θέλω έτσι για να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Ναι. Τι το κάνει το αίτητο? Όχι. 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 Τα Γιάννη δικά σου. Όχι.
Στα έχω πει εδώ και καιρό, εσύ μου τα φορτώνεις. Άρα όφη δεν δικό, τα Γιάννα δεν δική. Δεν είδες την ψηφοφορία. Την ψηφοφορία δεν την είδες πρόσφατα. Τώρα πριν 15 μέρες. Πες Γιάννα να πάω. Και πες Γιάννα να πάω. Εσύ θα βάλεις τους βασικούς. Κανονικότατα. Ωραία. Δες εδώ τι γράφει, αχόρταγη. Αχόρταγη. Σας πιστεύω, πάμε πρώτα για το αίτητο και μετά για το κύπελο. Ωραία. Τον ακούς τον Λούτσι, τον Ρακούν. Μπράβο, μπράβο, σωστό. Α, μπράβο. Ξεκινάμε το μάτς. Οι άλλοι παίζουν μια κατηγορία και εσύ είσαι. Παίζουν το αίτητο. Παίζουν το αίτητο. Ναι. Και άλλοι παίζουν μια κατηγορία. Η κατηγορία έχει τον ρόλο της και το αίτητο μένει στην ιστορία. Στο πρώτο πεντάλεπτο αρχίζουν κάτι τράκες αυτοί. Ναι. Όχι, βάναυσα. Ναι. Πρέπει να πάνε δυνατά. Κάρτες έχουμε εκεί του Σιδηρόπουλου. Αδικό σα. Όχι, διαιτητή, σοβαρό. Είναι. Του Ολυμπιακού. Ποιος, με ποιο μιλούσε, με τον Κρυσάβα, δεν μιλούσε ο Σιδηρόπουλος. Θες να σα τα λέω όλα. Δηλαδή με ποιο μιλούσε ο Σιδηρόπουλος. Δηλαδή ναι, ναι, Κρυσάβα. Τα Γιάννα είναι του Ολυμπιακού τώρα. Φυσικά. Ναι, με ποιο έχει τα λαβέρια. Ο Σιδηρόπουλος δεν είναι δικό σας. Όχι, φυσικά. Του Ολυμπιακού είναι. Άρα μπορεί να παίξει Γιάννα. Κανενός δεν είναι, νομίζω. Κανενός δεν είναι. Τι θα παίξει. Θα δούμε τι θα παίξει. Θα δούμε τι θα παίξει. Θα δούμε τι θα παίξει. Και κάνουν δύο-τρεις τράκες οι Γιαννιώτες και πάνε δυνατά. Εσύ τον αστράγαλό σου ενώπιση τελικού. Θα τον έβαζε. Τον έβαζες. Ωραίο ερώτημα. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Ρωτάω εγώ τώρα. Αλλά. Είσαι ο Σάκο. Αλλά. Είσαι Κωνσταντίνε μου. Ολιβέρα. Ολιβέρα, ναι. Και πάνε στι τράκε, α πούμε, κτλ. Ναι. Άλλοι παίζουν μια κατηγορία. Δεν πάνε του κατηγορίε. Α κάνουμε και εμεί του πρώτου κοριού όπω έκαναν οι Γιαννιώτες εδώ στην Τούμπα. Ναι. Δεν θυμάσαι που πέφτανε τρει-τρει κάτω. Θα πέφτετε κάτω. Α πέσω κι εγώ, τι κάνουμε. Τρει-τρει πέφτανε κάτω. Δεν πέφτανε. Λέω μη μασίζει τίποτα αυτό, λέω. Λε να μασίσουνε. Ξέρω άμα πάνε προ το Γιανούλη μεριά τίποτα κανένα δυο έτσι. Παγώθηκε με το Γιανούλη. Θα παίξει ο Γιαννούλης. Κάθε μέρα, ρε φίλε. Θα παίξει ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης θα πει, θα βάλει και γκολ. Τι μου λες, ρε φίλε. Σε βάλει κανένα γκολ, Ρομπέρτο Κάρλος εδώ. Πώς άρχισε Δευτέρα εδώ. Θα λες, α, τι έβαλε ο Μπαγάς. Κατάπιε slow motion ο Γιαννούλης. Το κατάπιε, λες. Το Γιαννούλη θα πας. Δεν είναι αργός ο Γιαννούλης, απλά έχει ίδιο τέμπο στο παιχνίδι του. Αργός δεν είναι, τον μπερδεύει. Ότι έχει ίδιο τέμπο το έχει. Και άμα γύρει καμιά μανούρα και φάνηκαν δύο κόκκινες ο Ταγιάννα και αν δύο κόκκινες και εσύ τι γίνεται. Κωνσταντίνε, εντάξει, όλη τη χρονιά. Σε ρωτάω, ναι, γιατί θες να βάλεις τους βασικούς. Ποιους θα βάλω. Ναι. Μετά μην κλαις. Μα έχω κίνητρο. Μετά μην κλαις και λες, έχω απουσίες. Μα έχω κίνητρο. Α, έχεις κίνητρο. Πώς δεν έχω κίνητρο, δεν είναι αδιάφορο το μάτι. Το κίνητρο για σένα το μεγαλύτερο ποιο είναι, το ίτο ή το κίνητρο. Πώς έχω πει, είναι το ίτο για μένα. Ναι. Πάνε σε φέρε χ στα Γιάννα και κέρδισε ναι. Και πάνε στην ΑΕΚ μετά και χάσει. Χ θα φέρω και στα Γιάννα. Χ στα Γιάννα, χ και στο ΑΚΑ. Παράτα πέναντι το παίρνουν Πασχαλάκης και γίνεται εδώ σαν σε εμάς. Ο Πασχαλάκης πώς θα σε πάρει ο καημένος. Θα πιάσει τα πέναντι όλα. Θα πιάσει τα πέναντι. Πέναντι. Ο άλλος καλός είναι όμως. Ποιος. Ο Μπάρκα. Τον κάνατε τώρα το φύλακα μια χρήση. Καλός είναι. Μισή χρονιά ήταν. Καλός είναι και ο Μπάρκα. Καλός, εμένα μου αρέσει πιο πολύ ο Τζιντώντας. Ναι, ο Τζιντώντας τι θα κάνουμε. Μπορεί να μην είναι καλό. Δεν είναι καλό. Λοιπόν, ναι. Θα τα πούμε αυτά μετά. Θα επιστρέψουμε και με Arsenal. Arsenal, είδε. Με... Πώς δεν το είδα, εννοείται το είδα το μάτς. Τι χαίρετε. Για να βάλει δύο γκολ όλα καζέτια και το βρίζω όλο το κήπεδο, ρε φίλε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Ο Σαλπιγκίδης της Arsenal. Φοβερό, έχει ίδια κοψιά εκεί, βάζει γκολ, παλεύει, σκοράρει. Δεν παίζει γραμμή όλα καζέτια, είναι πιο. Είναι και γκολτζής, είναι μια χαρά. Αλλά καζέτια φίλε έχει βάλει γκολ και γκολ έτσι. Αλλά χθες όντως τον έβριζε όλο το κήπεδο παρότι σκόρα δεν μπορούσε να έχει σκόρη. Ναι. Την έδινε στον Οζίλ. Με τίποτα. Εγώ την ευγενία δεν τη δίνω στον Οζίλ. Με τίποτα. Στο Λακαζέτ όμως συνέβη. Στο Λακαζέτ την έδινε. Λοιπόν, στα καταστήματα WIND λασάρεται μια νέα ανταγωνιστική υπηρεσία, το One Day Service. Είναι μέρος μιας σειράς υπηρεσιών που βρίσκουν σταδιακά οι πελάτες στα καταστήματα WIND, WIND Support Services και Total Repair. Τα καταστήματα WIND λοιπόν αναλαμβάνουν την επισκευή της εκτός εγγύησης βλάβης του smartphone σου μέσα σε μόλις 24 ώρες παρακαλώ. Επίσης παίρνετε δώρο ένα χρόνο εγγύηση για την επιδιορθωμένη συσκευή σας. Και σαν μην έφτανε όλα αυτά, βιάζεστε πολύ, μέσα σε δύο ώρες έχεις τη συσκευή σου επιδιορθωμένη, εάν τη μεταφέρεις μόνος σου στα δύο σημεία, κεντρικά TS Solution Λεωφόρου Κηφισού 38 ή στο Wind Store Εγνατίας 32 Θεσσαλονίκη. Άμεση λοιπόν επισκευή στη δική σου συσκευή στα καταστήματα Wind. Κωνσταντίνος Βαραγιάννης αμέσως τώρα, πολιτικό δελτίο ειδήσεων από τον Νίλς Χόγκεσον εδώ του Μετρόπολης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Όλη μέρα, κάθε μέρα, για 18 ολόκληρους μήνες, τιμή χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος, φίλες και φίλοι. Ο βασικός πάροχος προσφέρει μόνο για 8 ώρες χρέωση ενέργειας 0,066 κιλοβατόρες, ενώ με την Volton One ο καταναλωτής μπορεί να εξασφαλίσει χρέωση 0,065 κιλοβατόρες και να κάνει τις δουλειές του οποιαδήποτε τη στιγμή της ημέρας γουστάρει και θέλει. Υπάρχει κλιμακούμενο πάγιο που προσαρμόζεται εύκολα και ανάλογα με την μηνιαία κατανάλωση του καθένα. Για να μην χρεώνονται υπέροχα πάγια και οι πελάτες δεν ξέρουν ποιο πρόγραμμα να επιλέξουν. Πλέον υπάρχει έκπτωση 10% για τους συνεπείς πελάτες που εξοφλούν εμπρόθεσμα το λογαριασμό τους. Ο πελάτης δεν χρειάζεται να καταβάλει εγγύηση σε περίπτωση που επιλέξει να εξοφλήσει το λογαριασμό του σε πάγια τραπεζική εντολή
volton.gr και 11300 για να λύσουμε μία και καλή το θέμα με το ρεύμα μας, φίλες και φίλοι. Μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο. Ράπεν Κουλ. Δηλαδή, φίλε, βάλτε και λίγο μπλε στο ραδιόφωνο. Να ακούσουμε για το Ηρακλή. Ναι, τι να ακούσω, τι έρχεται η Λυπητερή. Ήτανε μια φορά μάτια μου και ένα καιρό. Τι να ακούσεις, Θανάση μου, τι να ακούσουμε, ότι έρχεται σήμερα η καμπάνα, έτσι, έρχεται μια καμπάνα, επισημοποίηση της προαναγγελθήσας ποινής αναμένεται σήμερα. Έτσι, στην υπόθεση της επιτήρησης σε στην άσχημο, ναι. Σε έναν άνθρωπο, σε μια ομάδα. Για ρίχτω. Να βγαίνει η ψυχή σου σιγά σιγά. Ναι ρε φίλε, ναι ρε, να σε κάτι που συμφωνούμε σήμερα. Συμφωνώ σε αυτό 100%. Γιατί, μία και καλή να τελειώνει. Πάνε να τελειώνεις, τελείωνε. Τον έχει εκεί πέρα την ψυχούλα να βγαίνεις. Έχω κολλητάρια Ερακλής. Μπαίνεις στο νοσοκομείο, βγαίνεις στο νοσοκομείο. Μπαίνεις στο νοσοκομείο. Έχουν απειδήσει. Έχουν απειδήσει. Να τελειώνουμε, λέει, να ξεπερδεύουμε. Δεν πάει άλλο. Είναι αδύνατοι, δεν μπορούν, δεν τους γουστάρετε κι εσείς. Άντε πάλι, βάλ το κι αυτό. Άντε, βάλε αυτή τη σάλτσα να τη βάλεις. Πήγατε στον Ιβάν, δεν πήγατε. Ποιοι πήγαμε, εμείς πήγαμε πάλι. Πάλι τα ίδια θα πούμε. Δεν μπορούσατε μόνο. Δεν μπορεί να πληρώσει τα 300 ευρώ και τα 600 και τα 1000. Ο Πάοκ φταίει γι' αυτό. Δεν είπα ότι δεν το γουστάρουμε. Δεν το γουστάρουμε, δεν κακό. Είναι, να, πώς οι άλλοι, πες. Άλλοι δεν έδωσε το χέρι στον άλλο που κέρδισε. Ναι. Και εμείς δεν το γουστάρουμε. Δεν μας γουστάρει, δεν τους γουστάρουμε. Τέλος. Αντρίγα, πράγματα ξεκάθαρα. Δεν θέλαν βοήθεια. Ναι, δεν θέλαν βοήθεια. Δεν θέλαν παράρτημα. Κάναμε μαγιές, τελείωσε. Τέλειες, πάει. Ξεμπερδέψαμε αυτό το θέμα. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, όμορφα πράγματα. Του χρόνου όμως κατά τζόγλο δεν πάτε πάλι. Δεν πάμε γιατί ναι. Η χαρτούρα του ΣΥΡΙΖΑ και καλά που εμένα με στηρίζει ναι. Δεν έτρεξαν κάποια θέματα. Θέλει λαδάκι. Α, αλλά λαδάκι και με ΣΥΡΙΖΑ και με Νουδού και με Πασόκ δεν αλλάζει τίποτα φίλε. Το λαδάκι είναι λαδάκι. Το λαδάκι είναι γλιστράει. Βάλε λάδι για να περάσει το έγγραφο. Άμα θέλεις να πούμε το έγγραφο ναι. Θα θέλει να βάλεις ελαΐς. Εγώ τη μείνει για να κάνει κακά χθες. Την έδωσα παραφινέλο. 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 Αλλά να την αημίνη μας. Να την μας. Έτσι. Λοιπόν. UEFA Euro 2028 λέει από Ελλάδα. Γελάει. Ναι, να κάνουμε το Euro εδώ στην Ελλάδα. Κάντε το. Θα το κάνουμε. Τι κάντε το. Σε 10 χρόνια θα έχουν αλλάξει όλα εδώ. Θα είστε σε πιο μεγάλη κρίση. Λες. Καλά. Την κρίση, η κρίση βγήκε η Ελλάδα. Την κρίση. Όχι, είμαστε καλά. Δεν έχει τα χειρότερα. Όχι, τον πάτο το πιάσαμε Κωνσταντίνο. Όχι, δεν έπιασε κανένα. Πιάσαμε τον πάτο. Μόλις ο Αχιλλέας και Ευγενούλα. Μόλις ο Αχιλλέας και Ευγενούλα πάνε στο στη Γερμανία μετανάστες. Λες. Ναι, περίμενε. Ναι. Και πας εσύ 55-60 και εγώ 70. Αμερική εγώ θα ναι, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Ναι. 55-60-70. Ναι. 9 χρόνια δεν σε ρίχνω. Ωραία. Ναι, 9. Και θα βγαίνουμε στον δρόμο ναι. Και θα μας λένε τα Πακιστανάκια. Τε κουιανό. Θα πάμε στο σπίτι μας βαλιά. Νέρο, φτιάξω νέρο, καφέ. Καφέ. Και εγώ είμαι με τους ανθρώπους όλους. Το θέμα είναι ότι θα πέσει το μεροκάματο κι άλλο. Κι άλλο λες. Ναι. Εγώ νομίζω ότι και φτάσαμε. Και πλάκα ξέρεις ποια θα είναι. Για ότι εμείς θα είμαστε πλούσιοι γέροι για τα δεδομένα της εποχής. Γιατί. Και θα μας κυριαρχήσει. Να νομίζεις. Ό,τι και να κάνουμε. Σιγά μην παίρνουμε σιγά, θα έχουμε στην άκρη το λογαριασμό. Κάτι θα έχουμε. Τον προσεκτικό λογαριασμό. 10 χρόνια μαζέψουμε κάτι. Ναι, ναι. Λέω τσούκου. Άμα δεν τα φάμε στα κίνο και στα αυτά. Δεν παίζουμε κίνο και αυτά. Δεν τα παίζουμε. Κάτι. Ξέρεις τι θα είμαστε. Τι λουκουμάκια για ληστεία θα είμαστε. Αλλά. Να ένα γλυκό φαλακρό λουκουμάκι. Έτσι. Εγώ με μπαζούκα θα κυκλοφορώ. Εσύ θα έχει πίσω στο κόρδο. Αν έχει κόρδο, δεν ξέρω. Θα το κρατήσω. Άμα δεν με το τρακάβει. Καβάντζα, καβάντζα. Λοιπόν τώρα ξέρει τη διαβάζω. Μια φεσκαδούρα έτσι είδηση τη στιγμή. Τι. Ότι η αστυνομία. Λέει κάνει πίσω για το ΟΑΚΑ και δεν θέλει. Γιατί άραγε. Γι' αυτό ναι. Σου λέω ότι όλα έχουν να κάνουν. Κάτσε να μάθουμε, ρε παιδί μου το ρεπορτάζ. Ναι. Γιατί το 70% των καμερών στο ΟΑΚΑ δεν λειτουργούν. Ναι. Είναι ανενεργές οι κάμερες. Ναι. Ναι, ναι. Δεν λειτουργούν. Εντάξει, δεν μπορούμε λέει, να τους επιβλέψουμε. Λέει, γιατί το... Και πώς παίζουν όλη τη χρονιά εκεί. Πώς παίζουν πάντα 20 και ΑΕΚ. Πώς πάνε. Καλά, δεν είχαμε. Πανεμόνοι τους. Πανεμόνοι τους. Δεν έχουμε αντιπάλους. Δεν έχουμε αντιπάλους, σου λέει ο αστυνομικός. Δίκιο έχει. Κατάντια. Δεν λειτουργούν οι κάμερες και στο ΟΑΚΑ δηλαδή. Λειτουργούν 3 και δεν λειτουργούν 103. Είσαι όπως είναι η Αλβανία το 70 εσύ τώρα. Εκεί πας να γίνεις. Το πολιτισμό σου να πούμε κτλ. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν λειτουργούν περίπου το 70% των καμερών του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης του ΟΑΚΑ. Παρότι εκεί παίζουν όλη χρονιά είπαμε ΑΕΚ. Προμήθεια. Και δεν ξέρω αν προλάβουν να τι αντικαταστήσουν τώρα. Θα πήρα καμιά προμήθεια να τα φτιάξουν, δεν θα φτάσαν τα λεφτά. Ω φοβερό πράγμα. Τα φάμε, τα βάλουμε πουθενά εμείς. Τα μπαλώσουμε δεξιά. Κοίτα, δεν μου λες γιατί να μην κλέψει ο Έλληνας, άμα μπορεί. Ναι. Θα πάει ο εισαγγελέας, θα του πει έλα εδώ, τι έκανες, έκλεψα. Πόσα έκλεψες, 10 εκατομμύρια. Πάω, θα σε βάλω φυλακή. Θα βρει ένα γιατρό αυτό, θα τον κάνει μια εξέταση, θα πει είμαι έτοιμος να πεθάνω. Θα πει ο εισαγγελέας, δεν μπορώ να τον βάλω αυτόν τον άνθρωπο. Δεν φταίει ο εισαγγελέας. Εντάξει. Φίλε, είναι αδιανόητο που συμβαίνει. Ένα λεπτό. Δεν λειτουργούν οι κάμερες. Καλά κάνουν. Καλά κάνουν. Καλά κάνουν. Γιατί θα σου πω κάτι. Ποιος θα τους ελέγξει αυτούς. Ο εισαγγελέας θα τους βάλει φυλακή.
Δεν θα του βάλει φυλακή. Όχι, εγώ δεν μιλάω για αυτό. Εκεί στο άκρα, ποιοι είναι, ποιοι το συντηρούν. Άκουγα. Δηλαδή, εγώ είμαι διευθυντή ενό νοσοκομείου. Εγώ, Σαραπτόπουλο. Και κλέβω, ξέρω από τι σύριγγε. Κλέβω από τα. Κλέβω. Ναι. Και με πιάνουν ότι έχω κλέψει 10 εκατομμύρια. Λες εσύ ναι. Τώρα 10. Θα ναι. Τολμήσει κανένα να με βάλει φυλακή εμένα. Δεν σε βάλει. Με τίποτα. Γιατί. Άμα κλέψω κάνα πορτοφόλι. Θα σε βάλουν, λες. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι το γνωστό ότι άμα πάρει πολλά, για... κλέψει πολλά, α, δεν σε βάλει κανένα. Ρε παιδάκι ναι. Μου, το κράτος μας δίνει το δικαίωμα να κλέψουμε πολλά. Πολύ. Αν εμείς... Λίγο δεν μας ναι. Αφήνει. Αν εμείς ναι. Είμαστε ανίκανοι και μπορούμε να κλέβουμε λίγο, κακό του κεφαλιού μας δεν κουκούλιανε. Ναι. Έχουμε ένα κράτος που λειτουργεί έτσι. Εγώ τώρα θα πάω αντίθετα με το κράτος μου. Άρα πάλι αυτό λέμε. Άμα εγώ με. Ναι. Άσχετος, είτε μπέλης είτε το μυαλό μου δεν δουλεύει να φάω πολλά και τρώω λίγα ή δεν μπορώ να φάω. Εσύ φταίς. Εγώ φταίω. Τι άρα, το κράτος φταίει. Ναι, ναι. Το κράτος βάζει τους κανόνες και ακολουθεί ο πολίτης. Αυτό θέλω να σου πω. Κλέψε πολλά, τι να σε κάνω. Α, να κλέψουμε πολλά. Δηλαδή το κράτος μας λέει κλέψε πολλά παιδιά, όχι λίγα. Μην είστε φελοί. Φταίει το κράτος. Ναι. Φυσικά, γιατί το κράτος βάζει κανόνες. Σε βάζει να λειτουργήσεις το μυαλό σου το για κράτος μας βάζει απέναντί του και γινόμαστε αντίπαλοι με το κράτος. Γιατί ουσιαστικά είμαστε αντίπαλοι. Έτσι. Έλα, γιατί δεν είμαστε αντίπαλοι. Εγώ φίλε, είμαι σε ένα κράτος το οποίο ακολουθώ τους κανόνες του. Ποιου κανόνε. Ότι είσαι αντίπαλο με το κράτο. Αυτό είναι ο κανόνα. Ναι, αλλά... Προσπάθησε να ζημιώσει το κράτο σου. Μου λέει το κράτο μου. Ναι. Κλέψε πολλά. Κλέψε πολλά. Κλέψε πολλά. Άμα μπορέσω. Αν μπορέσω. Κάτι μπορώ να κάνω. Τώρα τι να φάω. Το πορτοφόλι του διπλανού. Θα με πιάσω. Πήγα σε ένα μπαράκι στο Κολονάκι. Ξέρει τι έγινε. Ναι. Το κλείσαν το μπαράκι. Ναι. Έκλεβε ρεύμα από το διπλανό μπαράκι. Λέω αυτό γιατί είναι κλειστό. Έκλεβε λέει, ρεύμα από το διπλανό. Αυτό το πιάσανε. Έκλεβε ρεύμα. Ναι. Τον άλλον, άμα φάει 10 εκατομμύρια από τη ΔΕΗ, δεν μπορεί να το βάλει φυλακή. Τον άλλον, τον βλάκα που έκλεβε το ρεύμα, τον έβαλαν μέσα, τον κλείσανε. Το βάλανε. Αφού αυτοί είναι οι κανόνες. Εσύ γιατί να ακολουθείς. Άρα λες να ακολουθήσουμε τους κανόνες του κράτους που είναι νόμοι αναρχίας. Δεν λειτουργεί τίποτα. Αυτό λες. Εγώ θα προσπαθήσω, αν τα καταφέρω. Εντάξει, έτσι δεν πάμε ποτέ μπροστά. Όχι παιχνίδια θα φτιάξουμε, δεν θα μπορούσαμε να παίξουμε. Τι με νοιάζει εμένα, αυτό το. Ούτε κουνκάν, τετράδα να παίξουμε. Θα φτιάξω εγώ την Ελλάδα από το ραδιόφωνο. Ατομικά, μόνο την πάρτι ναι, καλό για τον εαυτό μου, τι. Ναι. Λοιπόν, προχωράμε. Για πάλι παρακάτω. Αν ήταν έτσι, ρε Κουλιανέ, και εσείς γιατί είχατε δείχτη στο γήπεδο για 100 άτομα και δεν κάνατε κάτι. Ναι. Πώς δεν κάναμε. Τι κάνατε. Για όλο το γήπεδο βάλατε. Βάλαμε για όλο το γήπεδο. Φυσικά. Ναι, γιατί προσέχουμε για να έχουμε, ρε φίλε. Πλάκα με κάνεις. Προσέχουμε για να έχουμε. Έλα, πάνε στο ΆΚΑ. Τώρα είναι η προδιαγραφή εκεί πέρα, μια χαρά. Καλημέρα, Κουλ. Πες στην εγχωρή να βάλει δηλώσει Μελισανίδη περί ΟΑΚΑ για τελικούς να μας πει ο ραπ τη γνώμη του πώς κολοτούμπες θα κάνει. Τον άκουσα. Το ξέρουμε τι. Το είδα. Το 95. Ναι. Το, πότε ήταν, δεκαετία 90. Δεκαετία 90, ναι. Και η Αρκάδη, η οποία γέρασε τώρα. Ναι. Είναι ωραία τότε. Α άρεσε τότε, τώρα όχι όμως. Η Αρκάδη ξυπνάδες πουλούσε. 60 είναι η Αρκάδη, τι να μ' αρέσει. Εντάξει. Ναι. Παλιά όμως άρεσε. 40 μα ήταν μ' άρεσε. Αλλά να χάρη μια χαρά, ναι. Την είδα, ξέρω, καλά για 60, καλά κρατιέται. Ναι, μάγουλο ναι. Καλό να πούμε. Ναι. Λοιπόν, καλή δημοσιογράφος. Ναι. Ήταν και τότε εκεί πέρα. Ό,τι συμφέρει τον καθένα. Τον Μελισανίδη το συνέφερε τότε εκείνο. Ναι. Τώρα δεν το συμφέρει, πάει την άλλη μεριά. Ναι. Η παλικάρι ο Μελισανίδης. Τα συμφέροντά του κοιτάει. Τα κοιτάξει το δικό στο συμφέρον. Καλημέρα, Κουλ. Για ρώτα το ράπλε. Ναι. Πώς μπορούσε το 7 με 70, αυτό το σχολιάσαμε. Παρακάτω, το είπαμε. Καλημέρα, κουμπαροπαρέ από Κομοτενή. Από χθες ακούγεται το πάω και έχει παθαίνει με βραζιλιάνο μπακ τη Φιωρεντίνα τον Ζιλμπέρτο. Έκδικον από τον παίχτη. Εγώ έκατσα και τον είδα χθες. Ψάχτηκα λίγο να το δω. Ζιλμπέρτο Μοράες. Ένα παίχτη σκοψιά λεωμάτο. Αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό ανασταλτικά, γρήγορο. Με αρκετά γκολ. Το Βιερίνια θα στυγιωθεί εκεί πέρα. Εντάξει, οκ, okay, για να βρει το είναι άξιος, ότι, το καλό είναι ότι. Ξεχάσατε το Λίνο με το Βιερίνια. Αυτό σου λέω. Μπορεί να βρει και ξανά, μα είναι 20 χρονών. Στη Φλουμινέσε παίζει αυτό. Πώς το λένε τον τεχνικό διευθυντή σα. Τον Μπράγκο. Ο Μπράγκο. Πόσα παίρνει ο Μπράγκο το μήνα. Δεν ξέρω πόσα παίρνει. Πόσα παίρνει. Το πορτοφόλι του. Άμα παίρνει. Να βρει παιχταράδε. Ναι, οκ. Πάντω ο συγκεκριμένο από όσο το έκανα και τον παρακολούθησα σε αρκετά βίντεο γιατί δεν τον ήξερα. Είναι παίξει ο Ρεντίνα δανεικό Φλουμινέσε. Είναι πάρα πολύ καλό μεσοπιθητικά. Ταχύς, κορμοστασιά λέει ο Μάτος, πίσω μου φάνηκε λίγο κάπως. Είναι και ο Μάτος πίσω, ναι. Είχε τα θεματάκια. Έχει τα θεματάκια. Τις αγωνίες έπεσε υπό την πλάτη των διαιτητών που δεν δίνανε κάρτες. Ναι. Στην Αγγλία λέει πως μπορεί να μας ακούσει ο φίλος ο Άκης μέσω του Metropolis.gr. Ναι. Metropolis Λονδίνο θα πάει. Να. Ναι. Ναι. Καλημέρα, πολλές καλημέρες. Άσε τώρα, τώρα. Πάμε λίγο, ναι, πάμε λίγο να δούμε τι έγινε χθες στην Ευρώπη γιατί είχαμε δύο πολύ ωραία παιχνίδια. Βέβαια. Είχαμε το Arsenal Valencia, είχαμε και το Eintracht. Ποιο από τα δύο έβλεπες? Την Arsenal. Είδες την Arsenal. Και εγώ την Arsenal επέλεξα να δω εν τέλει. Έτσι λίγο εικόνες έβλεπα από την Eintracht. Η Arsenal, η οποία χωρίς να εντυπωσιάσει, χωρίς να τρελάνει, πήρε ένα match. Τι πήρε ένα μάτσο, βγήκε τρία στόπερ οι άλλοι. Τι τρία στόπερ οι άλλοι. Ο ένα στόπερ μετά τον άλλο έκανε τα τραγικά λάθη. Τι τρία στόπερ είχαν. Εντάξει, τρία στόπερ είχαν. Έφαγαν τα πιο αστεία γκολ που μπορούσε να φάει μια ομάδα. Εντάξει. Η Βαλένθια. Όταν έχω. Κοίταξε τώρα. Τα στόπερ φταίνε
για το πρώτο γκολ, α πούμε. Ναι. Λες εσύ. Λέω εγώ. Ναι. Εγώ λέω το άλλο. Το 1-1 της Arsenal. Το 1-1 της Arsenal. Μόλις ο Παρίς Arsenal. Ναι. Φταίει τα στόπερ. 100%. Ο προπονητής που βάφει τα μαλλιά 52 χρονών και το δόντι δεν κάνει. Δεν πειράζει άμα τα βάφει, ρε φίλε. Ναι. Και αυτό σε φταίει. Θα σου πω τι με πειράζει. Και αυτό σε φταίει. Έχει τρία στόπερ. Ναι. Έχει ανεβάσει τον τρίτο στόπερ επιθετικό χαφ. Τη διάταξη, δες την. Και έχουν μείνει δύο στόπερ 5 μέτρα κάτω από το κέντρο σε ευθεία. Και αυτή είναι διάταξη τώρα. Ο δεξής ο μπακ και ο αριστερός ο μπακ χαφ είναι εξτρέμ και οι δύο. Και εγώ προηγούμενα 0. Ναι. Εγώ αν είμαι δημοσιογράφος και υποστηρίζω ή είμαι, ξέρω εγώ, Βαλένθια. Ναι. Πηδάω τα κάγκελα, τον τραβάω ένα βρωμόξυλο τον προπονητή. Α, εκεί την ώρα. Ναι. Διαδικασία. Πάπα, ξεμπερδεύουμε εδώ. Ηλίθιοι άνθρωποι. Ναι. Έχεις ένα 0 μέσα στην Άρσενα. Ναι. Έχεις τρία στόπερ. Έχεις τα δυο μπακ στα εξτρέμ 5 λεπτά μετά τον γκολ που βάζεις. Και τα δυο τα μπακ τα έχεις κάνει εξτρέμ. Και τον ένα το στόπερ τον έχεις κάνει επιθετικό χαφ. Και τρως γκολ στην πλάτη από την επίθεση. Είναι αδιανόητο. Απόλυση είναι αδιανόητο. Ναι. Θες απόλυση. Είχε Γκάμπριελ Γκαράι ρονκάλια, έβγαινε και ο Διακαμπή που βάλε τον γκολ πίσω. Έκλεινε τον γκολ. Του Λακαζέτ. Έβγαινε γκολ σε αντιπιθέσεις. Ναι. Δεν γίνονται αυτά. Τα φάει, λοιπόν. Ειδικά το πρώτο γίνεται ειδικά. Στο, χαρακτηριστικά έχω σημειώσει. Ναι. Το 32ο λεπτό του παιχνιδιού. Μια οργανωμένη επίθεση της Arsenal. Οργανωμένη επίθεση της Arsenal. Σε αργό τέμπο. Δηλαδή. Που βγαίνει ο μόνος ο Μπαμεγιά και πιάνει το σουτ και το στέλνει out. Σε αργό τέμπο. Τι πα του κολλάσει να βγάζει τη σέντρα που βγάζει τον. 32ο λεπτό. Αυτό, ναι. Είναι αδιανόητο. Είναι επίθεση η οποία ξεκινάει και τελειώνει σε 11 δευτερόλεπτα. Ναι. Δηλαδή είναι επίθεση όχι ευνηδιασμού. Σε παιχνίδι, ρε παιδί μου. Έχουν γυρίσει κανονικά. Κάνω και εγώ και βγάζει τη σέντρα κολλά και είναι μόνο σου μέσα στην περιοχή ο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ούτε ο δεξί ο μπακ, ούτε ο αριστερό ο μπακ. Κανένα δεν υπάρχει. Ο Γκαγιά και ο Πιτσίνη λεγόταν αυτό. Ο δεξιά ήταν ο Πιτσίνη, αριστερά ήταν ο Γκαγιά. Είναι και ίδιο εξτρέμ. Τώρα. Εδώ πιάνει πάλι κεφαλοκλήμα τον προπονητή. Που βάφει τα μαλλιά αυτό. Που βάφει τα μαλλιά. Τα βάφει γιατί να κάνει τον ωραίο στον πάγκο και κάνει και λεύκαση το δόντι. Ναι. Κάνει και λεύκαση το δόντι. Εντάξει, δεν έχει προσωπική ζωή. Δεν θα θέλει να βγάλει γούσα. Τι θα βγάλει, να κάνει σεξ, βρει καμιά θεάτρια εκεί από το κήπεδο. Ό,τι θες, λεφτά έχει, ό,τι θέλει κάνει. Ναι. Γιατί άμα είσαι πεντάρι ματσών, δεν ρίχνει 25 σιλέ. Εγώ λέω εύκολα. Και με άστρο το δοντάκι και με βαμμένο μαλί, άμα μάθω τι περισσότερο. Δίνει περισσότερο βαρύτητα στην εμφάνισή του παρά στην τακτική του. Αυτή είναι η ουσία δηλαδή. Ναι, λες δηλαδή ότι. Βάψει το μαλλί. Κακό σου. Κάντο δόντι. Ναι, βάλε άξι κάτω από τη μασκάλη. Βάλε. Είναι κούκλο. Βάλε. Τα μπάκια κοίταξε εξτρέμ. Και το στόπερ χαφ. Ναι. Και σου τρώσει στην κόντρα επίθεση με ένα μηδέν στην πλάτη υπέρ σου. Ακριβώ. Τρώσατε επιθέσει. Και η εικόνα του παιχνιδιού στο πρώτο τέταρτο. Απόλυση. Στο πρώτο τέταρτο έδειχνε εικόνα ότι η Βαλένθια ελέγχει το ρυθμό. Προηγείται. Μια χαρά ομάδα, με γέδες, μωρέ. Βέβαια έκανε λάθη, έπρεπε να ξεκινήσει και τον Γκαμερό για μένα. Κάτι, να έχει και ταχύτητα στην κόντρα και Αθήνα. Έτσι. Θα πάω εγώ τώρα, θα κερδίζω ένα 0. Θα δω τι κάνει η Arsenal, θέλει να ανοίξει το παιχνίδι. Πώς θα το ανοίξει το παιχνίδι. Ο Ζήλ το τεμπελόσκυλο έγινε σαν να έχει 19 αιματοκρίτη. Ο Τσάκα είναι πολύ καλό, αλλά κόβει μόνο. Mm-hmm. Ωραία. Και έχει τον Κεντούζι. Ο Κεντούζι, αν έρθει στον Πάο Χαφ, αυτός που θα, φάει, θα φάει με φυσοκάλαμα από μένα. Αυτό που είχε μαλλί βαβακούλα, αλλά φελαϊνή στυλάκι όμως. Ανέμιζα τον βαβακούλα, ήταν σαν του φελαϊνή. Και έχω και τον Σοκράτη. Τι θα φάει αυτό σαν μαρθιτούμπα. Φυσοκάλαμα από μένα. Φυσοκάλαμα. Πού! Δεν θα καταλάβει τίποτα. Υπνοτικό, πάρ τον κάτω. Θα σκαλώ το βελάκι στο μαλλί, ρε φίλε. Δεν περνάει τίποτα από εκεί. Πρόσεχε τώρα. Και έχω α πούμε. Το Μουσταφί, ο οποίος είναι back δεξί, αλλά είναι κατά συνθήκη στόπερ τρίτο. Ναι. Και ένα Σοκράτη Παπασταθόπουλο, ο οποίος μοιάζει με τον Αντωνόπουλο και τον Καζάκο, που παλεύανε να πούμε στην ταινία «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα». Είναι δηλαδή ράκος. Ναι. Ο Παπασταθόπουλος δεν στέκεται του χρόνου σε τετράδα άμυνας, σε υψηλό επίπεδο. Το παιδί έχει βαρύνει πάρα πολύ. Και αντί να πάει να χτυπήσει αυτός ο Βαψομαλιάς πάνω στον Κενούτσι και τον Σοκράτη στην αντεπίθεση. Ναι, γιατί έχει ταχύτητα. Ναι. Έχει Ροντρίγκο. Έχει Σολέρ, έχει και δει τρεις γρήγορους. Τον Γκέδες, ναι. Ναι, Γκέδες. Έχει τρεις. Mm. Ο Παρέχο για κλωσιές είναι τέλος πάντων. Ο Παρέχο είναι ο καλύτερος παίκτης Βαλένθια, αλλά θέση ήταν χάλια. Για κλωσιές ήταν. Θέση ήταν χάλια, ναι. Αντί να χτυπήσει τους δύο αυτούς, σε αυτό το. Αυτό τον Κεντουζή. Αυτό τον Ινδιάνα από τον Κορδελιό, τον Κεντουζή. Και ευτυχώς τον Σοκράτη τον Αργό. Ναι, αλλά τον έκοψε τον άλλο, έβαλε τον Αργό. Ανεβάζει απάνω την ομάδα του, η back extreme, η stopper ψηλά. Και τρώει κόλλα από αντιεπιθέσει. Εγώ, αν ήμουν πρόεδρο, θα τον απέλυσα. Τον έχει απολύσει. Ναι, θα τον είχα απολύσει. Και για δεύτερη φορά σήμερα συμφωνώ μαζί σου. Θα τον είχα απολύσει. Η δεύτερη φορά που συμφωνώ σήμερα. Η άλλη ποια ήταν. Πάλι συμφωνήσαμε για δύο θέματα για σήμερα. Σε αυτό το μήνυμα συμφωνήσαμε σε δύο θέματα. Το ένα πάντως είναι σίγουρο αυτό. Ότι χθες ο προπονητής ο Μαρσελίνιο ήταν για τα σκυλιά. Έτσι.
Ήταν για τα σκυλιά. Έτσι. Και σιγά τι έκανε και ο άλλος, ο Έμερι, ο οποίος του βγήκε το μάτς από πουθενά. Ο Έμερι φελός είναι κι αυτός. Φελός είναι κι αυτός, του βγήκε το μάτς. Λοιπόν, τώρα θα μας βγει. Το δεύτερο ποιο ήταν που συμφώνησε. Κάτι είπαμε εδώ κοινωνικό και συμφώνησα. Κοινωνικό. Ναι, ναι, ναι. Εγώ με σένα και συμφωνήσαμε κάπου. Καλό, 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 καλό. Συμφωνούμε. Αλλά λοιπόν, πριν πάμε στην Σμαράγδα μας, η οποία θα μας δώσει τα φώτα της με την αθλητική ενημέρωση για σήμερα. Να σας ενημερώσουμε ότι στα καταστήματα WIT λασάρεται μια ανταγωνιστική υπηρεσία. Το One Day Service είναι μέρος μιας σειράς υπηρεσιών που βρίσκουν σταδιακά οι πελάτες στα καταστήματα WIT, WIT Support Services και Total Repair. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να αφήσετε το smartphone σας σε ένα κατάστημα WIT και την επόμενη εργάσιμη ημέρα θα βρίσκεται στο κατάστημα επιδιορθωμένο. Επίσης παίρνετε δώρο ένα χρόνο εγγύηση για την επιδιορθωμένη συσκευή σας. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αν βιάζεστε πολύ, μέσα σε 2 ώρες έχετε τη συσκευή σας επιδιορθωμένη, αρκεί να τη μεταφέρετε μόνοι σας σε 2 σημεία, κεντρικά TS Solution Λεωφόρου Σκεφισού ή στο Wind Store Εγνατίας 32 Θεσσαλονίκη. Άμεση λοιπόν επισκευή στην δικιά σας συσκευή στα καταστήματα Wind. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο 20 λεπτό. Να ραπ κουλ και καζαμπάκα η τριπλέτα. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Πλέον θα ανοίξουμε και γραμμές, αν και έχουμε αρκετά θέματα ακόμα να συζητήσουμε. Το χαμένο τελικό του Πρίγιοβιτς, έπαιζε χθες τελικό κυπέλου ο Πρίγιοβιτς. Σκόραρε με την Άλτιχαντ, αλλά η ομάδα του δεν πήρε το κύπελο. Σώθηκε η ομάδα του. 90% σώθηκε, ναι. Επιτυχημένη χρονιά του. Άμα έπαιρνα το, κοίταξε, η Άλτιχαντ που παίζει είναι σαν να λέμε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, παίρνει τρόπια συνέχεια. Ναι, δεν είναι... ναι, κινδύνευε όμως. Κινδύνευε, εντάξει, σώθηκε η ομάδα, έβαλε γκολ αρκετά συντερφορίσιο θα έλεγα, αλλά δεν μαρκάρει κανένας εκεί στην Αραβία, έτσι. Άμα δεις τον γκολ του Πρίγιοβιτς, έλα να το δεις λίγο, ένα δευτερόλεπτο. Δεν μαρκάρει κανένας. Έσοδα στον Πρίγιοβιτς, κάνει κίνηση center for, βγαίνει ολομόναχος και βάζει τον γκολ. Εδώ είναι ο Πρίγιοβιτς, βγαίνει σέντα, δεν σε δώσω μαρκάρισμα. Δεν σε δώσω μαρκάρισμα. Φεύγει εδώ τον μπακάκι και τον αφήνει μόνο του για να σκοράρει. Εντάξει. Τι εντάξει, άμυνα με τα μάτια είναι αυτά. Εντάξει. Έτσι τα παιχνίδια. Λοιπόν, ανοίγουμε και γραμμές, αν και θέλω λίγο να κουβεντιάσουμε. Τα πρωτοσέλιδα, να τα δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα. Όχι, μόνο θα χάσουμε χρόνο. Γιατί, εντάξει, okay, ο κόσμος τους άλλους είναι φευγάτος, να ξέρεις. Παρασκευή, Πέμπτη έκανε αδειούλα, τα σύμπτυξε, τα ένωσε. Σχολεία δεν υπάρχουν. Η μοναδική χώρα στον κόσμο που έχει τόσες γιορτές και αργίες. Άμα μου βρεις εσύ καμία άλλη. Η Κίνα. Τι Κίνα. Η Κίνα. Οι Κινέζοι δουλεύουν, είναι παράγουν. Οι Κινέζοι δουλεύουν όλη τη μέρα. Όλη τη μέρα δουλεύουν. Ναι, γιατί έχουν σπάσει σε 3 ωράρια την εργασία τους. Είναι ιδιωτικό τομέα, ρε. Ναι, αλλά έχουν και αυτοί πάρα πολλές άδειες, να ξέρεις. Ναι. Το εντάξει. Καλοκαίρι 2-3 μήνες, το χειμώνα όλο το Γενάρη δεν δουλεύουν. Ναι. Έχουν κάτι 15άρια τον Οκτώβριο, κάτι γιορτές δράκου, σκύλου και δεν συμμαζεύεται, έχουν διάφορα. Μην νομίζεις, έχουν παντού. Οι Αμερικάνοι και αυτοί δεν έχουν μέρες ανεξαρτησίας, μέρες σκύλες, δεν έχουν. Τουλάχιστον έχουν ένα λόγο να είναι περήφανοι οι Κινέζοι. Γιατί? Για τους δράκους, γιατί είναι. Ποιους δράκους. Γιατί δουλεύουν κάθε μέρα. Παράγουνε, ρε φίλε. Παράγουνε, πάρει όλο τον κόσμο, παγκόσμια οικονομία. Ναι. Στον Κολοκοτρώνη μείνανε. Και στη Μακεδονία. Ο φίλος ο. Και στο Μιαούλι. Ο Χουμπ, ο Χιουμπ Στέφενς που είναι τώρα προσωρινά προπονητής της Σάλκε. Δεν πέθανε αυτός. Όχι, ρε. Πόσο χρόνο είναι. 65, 66. Και 65. Εγώ 51 πει 65 ο Στέφενς. Για βάλε δει πόσο είναι. Θα το βάλω να δω. Λοιπόν, έκανε το χουνέρι όμως στην Ντόρτμουντ. Τι χουνέρι έκανε. Το Σαββατοκύριακο, ήσουν κάτω με Αθήνα με Λούμπερ και έρθει 4-2 με Σιντόρκμουντ. Με Στέφενς προπονητή Σάλκε. Έβγαλε διπλό. Στη Σάλκε το μαζέψανε. Η Σάλκε είναι εκεί, γενικό σύμβουλο. Είναι πώς είναι στον ΠΑΟ, ξέρω εγώ. Ο Παντελής ο Κωνσταντινίδης, πώς είναι ο Γεωργιάδης. Έτσι είναι και ο Στέφενς. Είναι φίλοι του Ζαγοράκη και του μαζέψανε. Όπως ο Ντέμις το μαζέψαν στο Όπεν. Το μαζέψαν το Όπεν. Δεν τραβάει ο Ντέμις. Δεν έχει ροή λόγο. Αυτοί του μαζέψαν. Αυτή είναι τυχερή. Πάντως η Σάλκε βρήκε. Η Σάλκε βρήκε την καταστάσταση. Αυτοί οι παιχταράδες, Γεωργιάδηδες. Ντέμιδες, πώς τον είπε στον άλλον, Κωνσταντινίδες. Ναι. Παιχταράδες ήταν. Πολύ καλοί, βέβαια, όλοι τους. Όλοι τους. Παιχταράδες, όπως το είπε. Αυτοί εκμεταλλεύτηκαν την μπάλα που παίξαν. Καλά κάνανε όμως. Ναι, καλά κάνανε. Καλά κάνανε. Και εσύ το ίδιο θα έκανε, και εγώ το ίδιο θα έκανε. Άκουρε, ξεκούλιανε. Αυτοί οι μεροκάματα δεν έχουν τώρα αυτή. Είναι ξεκούραστα μεροκάματα βγάζουν. Εντάξει, οκ. Okay. Εκμεταλλεύτηκαν το όνομά του, τη φίλη του. Εκμεταλλεύτηκαν τη φίλη του. Ο Ζαγοράκη είναι σαν τον Τζουμάκα, διόρισε κόσμο να πούμε. Εντάξει. Καλά έκανε. Ευρωβουλευτή είναι. Καλά έκανε, κοιτάει του φίλου του. Αλλά όχι τώρα με πει τον Ντέμι.
Νικολαίδη τώρα να, για το open να κάνει ανάλυση. Open εκπομπή, δεν είναι άσχετος. Δεν σ' άρεσε. Άσχετος. Δεν σ' αρέσει. Όπως εγώ είμαι άσχετος να παίξω μπάλα. Να όχι, να παίξω σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Σε υψηλό επίπεδο. Αυτό είναι άσχετο να σχολιάζει. Να μπαίνει στα δικά μου τα χωράφια. David Wagner είναι ο αντικαταστάτης του Στέφενς από το καλοκαίρι. Έτσι ο νέος προπονητής. Χρειάζεται τον άνθρωπο. Δύο αγκιοπλαστικές έχει κάνει. Ναι, αλλά μια χαρά σε έχετε. Μια χαρά. Άνθρωπο, λοιπόν, πάμε γραμμούλες. Ναι. Έχω εδώ στα υπόψη και τα πρωτοσέλιδα. Θέλω να τα δούμε. Έχουν ενδιαφέρον. Καλημέρα. Ναι. Τι κάνετε. Καλώ ο να καλώ. Χρόνια πολλά. Στρώσαμε φωνή λίγο. Αληθώς ο κύριος. Ραπ και για σένα ό,τι καλύτερο εύχομαι. Να είσαι καλά, φίλε. Συνεχίζει να με στεναχωρείς όμως. Ναι. Το στεναχωρήσω, φιλαράκι. Ναι. Τι έπαιρνε, για ποιο πράγμα σε στεναχωρήσω. Σχετικά με το Βασιλιάδη, με τα εισιτήρια, με τα κυκλισμένα. Αφού γιατί... ξέρεις, θέλει να πάει κόντρα στο ρεύμα τώρα. Όχι, φίλε, το πιστεύω αυτά που λέω. Ναι. Δεν είμαστε άνθρωποι εμείς. Δεν είμαστε. Εσωτερική πειθαρχία δεν έχουμε. Και ότι δεν είμαστε, δεν πρέπει να γίνουμε ποτέ. Εδώ φαίνεται ότι μόνο με χούντα. Και με βούρδουλα και με σκληρή τιμωρία μπορούμε. Γιατί να μην το κάνουμε μόνοι μας. Α, το κάνουμε τότε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Με βούρδουλα, σου κάνουμε. Με βούρδουλα, με τιμωρία. Θα γυρίσουμε τα κόρια της χούντας. Όχι, δεν είπα χούντα, σου κάνουμε με αυστηρή τιμωρία. Τι χούντα θα έχουμε. Όχι, άλλο αυστηρή τιμωρία. Αριστερά, αριστερά, λέγε. Έλα ρε που λέμε. Θέλουμε να κάνουμε σε ένα γήπεδο όπου 7 στις 10 κάμερες δεν λειτουργούν. Αδιανόητο. Θέλουμε να κάνουμε εμείς ένα ασφαλές αγώνα. Ραπ να σου πω και μερικές λεπτομέρειες του κύριου Βασιλιά, τι έχουν γίνει επί τις μέρες τους, πώς έχουν καταφέρει και έχουν κάνει την ΕΡΤ με την Νόβα 1 και το αυτό και το ένα παραμάχο στηρίζει το άλλο. Κύριε μου, να μην κουράζεστε, εγώ είχα πει να κλείσει η ΕΡΤ. Όχι, εδώ κάνανε απεργίες για να μην κλείσει. Τώρα, τώρα θέλετε να μου πείτε για την ΕΡΤ να διαμαρτυρηθείτε. Εγώ με ένα μου αρέσει. Εφόσον έμεινε ανοιχτή, αυτή θα είναι η ΕΡΤ. Να δεις πώς το δημόσιο στηρίζει τον ιδιώτη στην ΕΡΤ. Κοίτα τι γίνεται. Πρώτη φορά είδα να διαφημίζουν δελτίο ειδήσεων. Τη ΣΕΡΤ στην Νόβα. Τα παίρνει Νόβα από αυτό. Mm. Πρώτη φορά ήταν να υπηνικιάζουν αγώνες, να παίρνει δηλαδή, να χτυπάει δημοκρασία η Νόβα, μπάσκετ αγώνες και να τις δίνει τις αγούρες, να τις πληρώνει η ΕΡΤ. Ναι. Και αυτοί να παίρνουν την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό Παναγιώ και να βλέπουμε την ΚΙΜ με τη Λευκή με την ΕΡΤ. Και το τελικό είναι με τη Super League που έχει ζητεί. Γιατί τώρα πληρώνουμε τη Λαμία, λες και είναι Λαμία, Βαλένθια και Μπαρτσελώνα. Αυτά επιμέρες Βασιλιάδη. Αυτά να σε καλά, γόρι μου. Να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Έχουν πολύ ενδιαφέρον το πρωτοσέλιδο, το ξαναλέω, γι' αυτό θέλω να το διαβάσω. Έλα, φίλο, ναι. Καλημέρα. Καλώ όνα. Χρόνια πολλά, καλό μήνα. Χριστό Ανέστη, καλό μήνα, αδερφέ. Αληθό ο κύριο. Θα συμφωνήσω κουλ με το ραπ. Ναι. Όσον αφορά το γήπεδο και του θεσμού και τα κεκλεισμένων. Άμα είναι παιδιά, τα κλείσουμε όλα. Κοίταξε. Εν μέρη έχει και η πολιτεία, έχει σχέση το δίκιο σου. Αλλά όλα ξεκινάνε και από την παιδεία μα, ε. Ναι. Να μην το συζητάμε. Και οι τιμωρίες παίζουν τον ρόλο τους μεγάλο όπως παίζουν και στην Αγγλία και σε άλλες χώρες. Η παιδεία μας ξεποστρώνει άμα υπάρχουν τιμωρίες. Δηλαδή. Άμα υπάρχουν τιμωρίες ξεποστρώνει η παιδεία μας. Για όλους όμως οι τιμωρίες. Έτσι δεν έχει εγώ είμαι ο Λάτσης και ο Βαρδινογιάννης και δεν τιμωρούμε. Που βρισκόμαστε και που μένουμε και που κατοικούμε. Ναι. Οπότε δύσκολα τα συμβιβάζεσαι δηλαδή, Δεν είναι θέμα συμβιβασμού. Όχι, συμβιβασμός είναι. Συμβιβασμός είναι για μένα. Όχι, είναι θέμα ότι πρέπει να μπουν πλαίσια και να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο που δεν θέλει να μπει. Ποιος το βάζει το μαχαίρι στο κόκαλο. Το μαχαίρι στο κόκαλο πρέπει να το βάλει ένας σκληρός πολιτικός. Α, το κράτος, ο οποίος θα έχει. Ναι. Να σας πω εγώ τώρα μια ιστορία. Πήγε να το κάνει ο επί Νέας Δημοκρατίας ορφανός. Ορφανός πήγε να το κάνει. Και δεν βγήκε βουλευτής. Ναι. Άρα και λες... μετά ήρθε ο λαϊκιστής ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, το μετέφερε πίσω, πανηγυρίζαμε όλοι εδώ πέρα, καλά να πάθετε, κανένας πολιτικός να μην πάρει το ρίσκο. Αυτή μια θέλουμε... Και θα διαφωνήσω και εν μέρη με το Κουλ, ναι. Το θέμα ότι έχει για όλα η πολιτεία έχει ρόλο στον κατασταλτικό τομέα. Τα ρίχνει στην πολιτεία για να φύγει το βάρος από πάνω. Πέρα, ναι. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα εισιτήρια και το θεσμό του κυπέλου και γενικά μπορεί και το πρωτάθλημα να ισχύει. Είναι ονομαστικά τα εισιτήρια. Ξέρουμε που πάνε οι ΠΑΕ. Οι ΠΑΕ είναι ανώνυμες εταιρείες. Γιατί είναι πρώτα η πολιτεία να διαφυλάξει. Η ΠΑΕ πρέπει να διαφυλάξει την ομάδα της. Ξέρει τα εισιτήρια που πάνε στον καθέναν. Άρα αυτή και 50% κουλ που θα δημιουργήσουν τα επεισόδια είναι παιδιά των συνδέσμων, είναι παρατρεχάμενοι. Δεν ξέρουμε αν είναι παιδιά. Είναι παιδιά των συνδέσμων, των οποίων συνδέσμων εμείς έχουμε δώσει εκπομπές και έχουμε εκτρέψει και εμείς τη βία με τον τρόπο μας. Οπότε και εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Γεια χαρά, πάμε, φύγαμε. Επόμενο. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα. Τη μια θέλουμε τον κυβερνήτη να φτιάξει τα πράγματα,
αλλά μετά ο κυβερνήτης δεν βγαίνει. Γιατί ο λαός ψηφίζει το αντίθετο. Καθίστε καλά, ρε Ελληναράδες τώρα. Και λες δηλαδή, και ναι, λες, δηλαδή ναι, ο κυβερνήτης, εφόσον εγώ χάνω ψήφους, το συμφέρον μου δεν είναι άλλο, ας τα αφήσω όπως είναι. Φυσικά, ναι, ορούμε. Ναι. Καλά κάνει. Όχι, θα κάτσει. Καλά κάνει επομένως Κοντέμης, καλά ναι, κάνει και ο Κωνσταντινίδης, καλά κάνουν και όλοι που βρίσκουν δουλειές. Εφόσον όλοι κοιτάνουμε μόνο το τομάρι. Καλά κάνουμε όλοι. Το τομάρι μας. Ναι. Εντάξει. Καλά κάνουμε. Είμαστε όλοι φιλοτομαριστές. Τι είμαστε τώρα, δεν θα κάνει κριτική όμως τον άλλον. Ποιον, ποιον. Τον οποιοδήποτε άλλο. Καλά κάνει και αυτό. Σε πείραξε για τον Ντέμι. Όχι για τον Ντέμι. Γενικότερα εγώ μιλάω. Όχι, συμφωνώ μαζί σου για τον Ντέμι. Ότι δεν είναι για τηλεόραση. Πού δουλεύει ο Ντέμι. Στο Open. Εγώ είμαι πελάτη. Ό,τι γουστάρω λέω. Σαν πελάτη. Όπως γουστάρει οποιοδήποτε άλλο και λέει Ραπτόπουλο, δεν γουστάρω αυτό που είπε. Σε κλείνω, σε κάνω, σε μηνύω, σε κάνω, σε ράνω. Και καλά κάνει. Κάτι δεν του αρέσει. Ναι, άμα του αρέσει θα ακούσει. Και για τον τέτοιο είναι πελάτη. Για τον Κωνσταντινίδη, για τον. Εκάστονται τώρα που αναφέρουμε ονόματα. Τι δουλειά κάνει ο Κωνσταντινίδη. Στον πάγκο. Τι κάνει. Δουλεύει στον πάγκο. Τι κάνει, τι δουλειά κάνει. Δεν ξέρω, ρώτα τον. Εσύ δεν ξέρει. Ρώτα τον. Μάλιστα. Είναι γενικό αργό. Ο Γεωργιάδη τι κάνει. Γενικό αργό αργό. Ο Γεωργιάδη τι δουλειά κάνει. Σκάουτερ. Σκάουτερ. Ναι, λέω τώρα. Λε εσύ. Ναι. Τι να σου πω, ρε Κουλιανέ. Πάμε επόμενη γραμμή. Όπως κάνει ο φύλακας, ναι, ο φύλακας, ναι, στο Μετρόπολης, κάνει τον καφέ, προσέχει, σκουπίζει, φυλάει κτλ. Κάτι κάνει κι αυτός εκεί. Τι κάνει. Σου είπα, γενικός αρχηγός είναι ο Κωνσταντινίδης. Ρε τι κάνει. Συνοδεύει τις αποστολές, κανονίζει που θα πάρει ομάδα, ξενοδοχεία, κάνει δουλειές, κλείνει πράγματα φυσικά. Τι τσίκεντα, πώς, δεν κάνει. Φύγε, Κουλιανέ, από εδώ πέρα. Ναι. Πάμε στον κόσμο, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια χαρά. Είμαι Παοξής. Μπράβο. 64 χρονών. Τι μπράβο, ρε. Τι μπράβο, ρε. Αφού φίλο είμαι. Γνωστό. Από το Κρόνος. Το Κρόνος. Όχι, δικό σου είναι αυτό. Ναι, το συμπαθώ, το συμπαθώ τον Νικολάκη, αλλά Κώστα μου μαζί σου. Που έχω δώσει και συνέντευξη στο 4-0 του Πάου του Κυπέλου. Να με θυμηθεί λίγο. Εντάξει. Πάμε, πάμε λοιπόν. Λοιπόν, έλα, να πάμε, δώσω πάμε μια ιδέα για το τελικό, πάμε, να τελειώνουμε. Ναι. Έλα, γόρι μου, δώσει να. Λοιπόν, παιδιά, λόγω πείρα. Ναι. Πολλά γράμματα δεν έμαθα, τελείωσα μια τεχνική σχολή του Δημόκλητο. Εντάξει, κατωτέρας. Δίνω μια καλή ιδέα, γιατί έχετε το βήμα, ειδικά ο Κώστας. Το μεγαλύτερο γήπεδο στη χώρα είναι το Ολυμπιακό Στάδιο. Εντάξει, συμφωνείτε. Πάμε. Λοιπόν, να γίνεται ο τελικός κάθε χρόνο εκεί, αλλά να γίνεται η γιορτή του ποδοσφαίρου. Ναι. Έχω στη σειρά 7 διαρκείας του ΠΑΟΚ, από το ένα θέμα στο άλλο πετάγουμε, ναι, γιατί ναι, ναι, έχω νευριάσει. Έχω νευριάσει από αυτό, ναι, το, ναι, πράγμα. Ναι. Λοιπόν, να κόβει 60.000 εισιτήρια, ναι, 10 Σεπτεμβρίου του 19, προσέξτε. Εγώ δεν κατάλαβα πού συμφωνείς με τον Κώστα, εφόσον θες να γεμίσεις το γήπεδο του ΆΚΑ. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Ναι. Είπα, θα δώσω μια ιδέα δική μου. Α, ιδέα, αλλά δεν κατάλαβα πού συμφωνείς. Ο Κώστας λέει να μην το κάνουμε με κόσμο και εσύ μου λες θέλω να έχει 60.000 μέσα. Σε παρακαλώ να ακούσει την ιδέα μου, να την ακούσουμε την ιδέα σου, γιατί μας έχεις μπερδέψει. 10 Σεπτεμβρίου, γρήγορα, δεν μα γρήγορα. 10 Σεπτεμβρίου του 19 με 10 Ιανουαρίου του 20, ναι, να κοπούνε 50.000 τα πέταλα, 20 ευρώ, 30 ευρώ οι πλευρές, και 10 ευρώ όλα τα παιδικά 6 με 12 ετών. Μάλιστα. Όποιοι πρόλαβαν τον κύριο και είδαν. Μάλιστα. Λοιπόν, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, όλες οι πολιτείες να πάνε με τα παιδιά τους, τελικώς είναι μια γιορτή παιδιά, ναι, να πάνε έστω αν μπορέσουν και 60.000, και ένα μέρος των χρημάτων να πάνε στα σώσεις, τα λοιπά. Τι βγάζει ο χρόνος. Εντάξει, βέβαια, με τον Κωστή που συμφωνείς, δεν κατάλαβα. Όχι, ο Κώστας αυτό συμφωνεί για διαφωνή. Τώρα στο επόμενο. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, ο χρόνος δικός ήταν αυτός, έτσι. Χρόνος. Δεν υπάρχουν, μιλάμε. Έχω έρθει εκεί, θυμάσαι, τρώγαμε σουβλάκια. Έλα, καλημέρα. Το μπαγάζα. Βρωμούσαν τα ρούχα. Ναι, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να μιλήσω για τον τελικό. Βεβαίως. Ναι. Για αυτά που είπε ο Κώστας, ότι είμαστε κανίβαλοι εμείς οι παοξίδες και... Δεν είπα ότι είστε εσείς παοξίδες κανίβαλοι. Άκου να σου πω. Είπα ότι όλοι είμαστε κανίβαλοι. Ναι, ναι. Και εσείς ένα λόγο παραπάνω βασιλιάδες της κανιβαλισιάς. Α, μπράβο, ναι, μπράβο. Λοιπόν, άκου να δεις. Επειδή και εσύ όταν οδηγάς είσαι κανίβαλος και όλοι οι άλλοι είναι κανίβαλοι, να μην κυκλοφορούν αμάξια. Να φτιάχνουμε δρόμους να μην κυκλοφορούν αμάξια. Ωραίος. Γιατί κάθε μέρα σκοτώνονται άνθρωποι. Ωραίος! Πολύ ωραίο παρόν! Γιατί κάθε μέρα σου μαλώνεις. Να σταματήσω να μαλώνεις κάθε μέρα. Παιδί, φίλε, έχεις παιδάκι, έχεις παιδάκι. Παιδιά, εγγόνια. Παιδιά. Στείλτα με τη θύρα 4 και τη θύρα 7. Και στη θύρα 4 πήγαινε. Στείλτα με τη θύρα 5 και με τη θύρα 10. Ωραίος ο φίλος, τρομερό παράδειγμα φίλε. Να σταματήσω. Εφόσον είμαστε κανίβαλοι στην οδήγηση, να σταματήσουμε. Και να μην διαφημίσεις ότι παίζεις box και κάνεις και γυμνάζεσαι.
Θα γίνει ένα τίποτα να μου. Εντάξει, όχι, αυτό δεν το δέχομαι. Αυτά, όχι. Για το γυμνάζεσαι, λέω. Το τίποτα ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εσένα δυο μπουνιές θα μας δώσει. Με ένα μπουκάλι τελείωσε, ρε φίλε. Εσένα μας δώσει δυο μπουνιές σε ξαπλώνα. Εμένα δεν μπορείς. Με τη μασέλα τώρα τι να κάνεις. Άστο να πάει. Εμένα δεν μπορείς καθόλου. Έλα, φύγε, φύγε. Κάνε. Φύγε. Καθόλου δεν μπορείς. Κανίβαλε, φύγε. Κανίβαλε, φύγε. Φύγε, κανίβαλε, πρωί, πρωί. Δεν κανίβαλο είμαι εσύ, τι είσαι, αδερφή εσύ. Έλα, έλα, κόψω, 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 καζαμπάκα. Ο άνθρωπος έχει πολιτισμό, τον άκουσες. Εμείς λέει είμαστε κανίβαλοι. Τον ακούσανε, ο κόσμος άκουσε. Παρόλα αυτά έχει δώσει, ενώ δεν συμφωνώ με τα σχόλια μετά, ναι. Έχει δώσει τρομερό παράδειγμα. Βέβαια. Δηλαδή, επειδή είμαστε κανίβαλοι, κακοί οδηγοί, ναι. Αυτό το πράγμα λέμε, ναι. Να σταματήσουμε να οδηγάμε, ρε φίλε, μην βγαίνουμε τα μάξια έξω. Μην βγαίνετε. Πάρε το λεωφορείο. Να πάρει το λεωφορείο. Ναι, να σταματήσουμε. Ναι. Αυτό το πράγμα μου λες από την αρχή της εκπομπής. Ναι. Ότι επειδή είμαστε κανίβαλοι, ναι. Δεν είμαστε σωστοί, μην πάμε στο γήπεδο. Μην κλαίτε, ρε. Δεν κλαίμε. Εσύ λες ότι κλαίμε. Ή θα γίνετε πολιτισμένοι. Ή θα γίνουμε πολιτισμένοι. Μην οδηγάτε, ή θα μάθετε να οδηγάτε σωστά, ή θα βάλετε σωστούς κανόνες. Δεν οδηγάω. Βρε, δεν εξετάζω εσένα, γιατί αυτό θέλω να σου πω από την αρχή της εκπομπής. Ότι δεν είναι όλοι. Θέλω το χωροφύλακα από πάνω μου, τον τροχονόμο. Είμαι σωστός οπαδός. Θέλω το χωροφύλακα από πάνω, αυτό πράγμα σου λέει. Ναι, θες, δεν τον θέλω. Τον θες. Δεν τον θέλω, τον θέλουν 50%. Πάμε στο φίλο τον τελευταίο. Πάμε. Θα πούμε, ναι. Πάμε, ναι. Έλα, φίλε. Ωου, 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 την εκλεκτή κυρία. Καλημέρα. Καλά είστε. Καλό το κορίτσι μας, μια χαρά. Ο Κωστής γιατί μαλώνει. Μάλωσε, έχουμε κάνει. Μάλωσε, απλά έχουμε εντάσεις. Έχουμε διαφορετικές. Βγήκε ένας κύριος πολιτισμένος, αλλά μας βγήκε κανίβαλος. Δηλαδή, ο άνθρωπος δικαιολόγησε την. Μήπως βάλεις τον άλλον. Ο άλλος αυτά που σου είπε, για μένα δεν είναι φιλήσιος. Ναι, δεν είναι σωστά. Να χαρακτηρίζουμε και να λέμε τέτοια πράγματα στον αέρα, δεν υπάρχει. Τι είπε, λέει, ποιος τον είπε. Ναι, λέει δεν είναι σωστά αυτά που είπε ο προηγούμενος. Ο κύριος. Ναι, δεν είναι σωστά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ο κύριος ξετράπην, ναι. Σαν κανίβαλος που είναι, εγώ πολιτισμένος όμως. Βέβαια, σφίζεις, εσύ είσαι ο ορισμός πολιτισμού, εσύ και ο Παρθενώνας. Να μην είσαι τόσο καλό στην ψυχή και όλο λόγια λες. Να μην είσαι τόσο καλό. Βλέπεις τον Παρθενώνα, βλέπεις και τον Κωστή από δίπλα και λες, να, εδώ είναι ο πολιτισμός. Είμαι. Ναι. Κυρία Δώρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Την αγάπη μας. Υγεία να έχεις και να προσέξεις και διατροφή, έτσι. Θα τρως. Ναι, ναι. Α, μπράβο. Και με την νίκη, ο Άρης και ο Πάκ και όλες οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ναι, καλά, μακάρι να πάνε καλά. Ο Ηρακλής δεν παίζει αυτήν την εβδομάδα, έτσι, football league, την επόμενη. Ο Ηρακλής, άστον, είναι φουκαράς. Ο Ηρακλής, δυστυχώς, τον κατάτησαν φουκαρά οι αποφάσεις των δικαστηρίων και οι κακοί διοικούντες του. Λάθος έχει ναι. Το Ηρακλής. Έτσι, τον κατάντησαν δυστυχώς φουκαρά, το ξαναλέμε, οι αποφάσεις και οι κακοί διοικούντες που είχε κατά καιρούς. Να σε καλά, να σε καλά. Έγινε, καλό Σαββατοκύριακο. Δύο λεπτά κρατάμε, δύο λεπτά κρατάμε. Γρήγορα, Κωνσταντίνε μου, έτσι, ναι. Παρθενώνα μου, Ακρόπολη μου. λοιπόν, μουσείο του Λούβρου μου. Ναι. Γρήγορα, πρωτοσέλιδα, θέλω τις ατάκες σου μπαμπάπ. Ναι, ναι, έτσι, ναι. Με ενδιαφέρουν. Μήλος. Η 11η αγωνιστική πλησιάζει, τελικό κυπέλλου δεν είναι σίγουρη έδρα, ούτε είναι βέβαια αν θα διεξαχθεί με κόσμο. Πρώτο θέμα. Θα πουλήσει, λες, Εγώ αν ήμουν να με κάνεις πρωτοσέλιδο, ναι. Σωστή απόφαση του Υπουργού. Ναι, αυτό θα έγραφες. Πρώτη σελίδα. Ναι, γιατί ναι. Τους άλλους 500 φύλλα πουλάνε όλοι. Εγώ πουλούσα 3.000. 3.000. Ναι, ναι, αυτό πιστεύω, αυτό λέω. Ναι. Τι θα κάνω εγώ θα κάνω δημόσιες σχέσεις με το αναγνωστικό κοινό. Αυτό βλέπω. Και δεν έχουμε και κάμερες. Πλέον έχει αποκαλυφθεί το θέμα. 70% είναι ανενεργό. Ποιοι κλέψανε τις χαλασμένες κάμερες. Ναι. Έρευνα. Στείλε ένα δημοσιογράφο εκεί να βγει ποιοι φάγανε τις προμήθειες, αν έγινε κάτι τέτοιο. Σωστό! Σωστό. Κάνε ναι. Κανένα τέτοιο θέμα ναι, να ναι, πούμε. Ναι, ναι, ναι. Θέλουν ΑΕΚ, επιθυμία Αραούχο και Βράνιες να γυρίσουν στην Ένωση. Θέμα για τη Sport Day. Συνέχεια το ίδιο θέμα, το ναι. Έχει παλιώσει. Πάμε παρακαλώ, δεν πουλάει. Έχει άλλο. Και άλλα δύο θέματα από τον Άννα στον Καϊάφα για το θέμα του τελικού κυπέλου. Ο Άννα ποιος είναι. Ο Άννα, αυτά στα πει ο Γρηγόρης το μεσημέρι. Ιδέα δεν έχει. Και δεν ήξερε ότι το Πάσχα ήταν ναι. Εβραϊκή γιορτή. 49 χρονών χριστιανός που έχει πάει με τον Παΐσιο και πήγε πορτοκαλάδα φάντα. Πίνανε μαζί. Λοιπόν, δεν πίνανε. Πάμε λίγο στη live όπου έχει αποκαλύψεις. Ναι, τι... Κώστα Λαπίσω. Ποιο Κώστα. Σταφυλίδη. Η live αποκαλεί την πρόταση λέει, του ΠΑΟΚ για το Σταφυλίδη. Εντάξει. Για να καλύψει τα μπακ. Εκεί. Πριν 6 μήνες ο Σταφυλίδη σε ένα μπαρ. Ναι, με στα είπε σε. Με λεθαρθώ. Στα είπε, ναι. Πήρα τον Γιαννούλη, τι να μασίσει τώρα από τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλη θέλει 30 κιλά πρωτεΐνη και 80 καλό, κιλά πάνω. Καλό δίδυμο θα είναι Σταφυλίδη Γιαννούλη για την νέα σεζόν. Τι εφόσον ο Βιερία θα επιστρέψει του χρόνου. Γιαννούλη. Ναι, Γιαννούλη Σταφυλίδη, αριστερά μπακ. Στείλ το στην Ξάνθη ιδανικότερα που θα πάει ο Γκαρσία προπονητή εκεί πέρα. Ναι. Θα το στείλετε εκεί πέρα. Άμα πάει ρε εσύ μπαγάσα ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία στην Ξάνθη θα σε αποθεώσω. Θα σε αποθεώσω. Ναι, τεμενάδες. Λοιπόν, θα παίζω στον ΠΑΟΚ μέχρι τα 40. Ποιος μπορεί να το έχει πει αυτό. Θα παίζει στον ΠΑΟΚ ο Μάτος. Ναι. Τι, ποιος φυσικά. Μπράβο, ρε Κωστή. Ποιος θα το πει. Μέχρι τα 40 λέει. Έτσι. Ο Μάτος ο οποίος προσέχει τον εαυτό του γενικότερα.
Ο Φως, καθρέφτης μόνο το γήπεδο και έχει το Ματιέ, αυτό το 30χρονο, 37χρονο που λέγαμε χθες, Ρεμί Ματιέ. Έχει και πόλο τα κορίτσια του Ολυμπιακού, λέει άνετα, λέει 15 λεπτά. Άσε με το πόλο με τις... τι να κάνω, σε λέω ότι έχει το πόλο. Τις φαρδοκόκαλες εκεί πέρα, τις πλάτες, τις γυναικείες, τις μεγάλες. Τι λέει, Εντουάρντο αντί Ενάτχο στον κόκκινο πρωταθλητή. Ψάχνει παίχτες, ναι, ψάχνει παίχτες. Τα πουλάνε τα ψάρια στο Ρέντι. Χαμός, ε. Τι λέτε ρε τώρα. Ξαναβγαίνει στις αγορές και έχει το Δόνι για τον Ιπράσινη στον Παναθηναϊκό. Με το Δόνι πρωτοσέλιδο. Ο Δόνι θα μείνει και του χρόνου. Τέτοια σχήμια στο πρωτοσέλιδο. Ξίδης, ο φίλος σου, είστε απλά για γέλια. Τι είπε ο Ξίδης? Είστε απλά για γέλια. Ούτε 30 φίλα θα πουλήσει. Ούτε 30. Ούτε 30. Ναι. Ο Μπογιέ έβγαλε μέρος χθες του προγράμματος στο Παλεύ για να παίξει το τελικό. Ναι. Έτσι. Και πάμε στη Μέτροσπορ, αχόρταγη. Σας πιστεύω. Πάμε πρώτα για το Αΐτο και μετά για το Κύπρο. Λέει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, το σύνθημα του Ρασβάν. Λέει. Πάμε καλά. Πουλάει... Ρασβάν. Μάλιστα. Και Μπίσεσβαρ. Έχει συνέντευξη Μπίσεσβαρ σήμερα. Όποιος πάρει Μέτροσπορ. Αυτά είναι. Αυτά είναι θέματα. Ρεπόρτερ. Έτσι, οι οποίοι έχουν αποκλειστικέ συνεντεύξει. Αυτά είναι. Έχει καμιά αθηναϊκή εφημερίδα αποκλειστική συνέντευξη. Όχι. Πέχταρο να πούμε. Όχι. Λάκα, και έχει και Καρυπίδη. Ελάτε, λέει, αξίζει το χειροκρότημά σα. Στον Άρη. Την τελάλη έβγαλε ο Καρυπίδης. Είχαμε εκεί τα θέματα με τα εστήρια. Λίγο τσουχτερά, λίγο αλμυρά. Ήταν τώρα 14. Α βοηθήσουν, βέβαια, να βοηθήσουν. Φεύγουμε, Κωνσταντίνε, ολοκληρώσαμε. Πάει και αυτή η κουτσή εβδομάδα. Από Δευτέρα θα έχουμε πολύ πράγμα να σχολιάσουμε. Σούπερ Λίγκ, ετοιμαζόμαστε για το κύπελο. Ναι. Θα έχουμε Champions League. Φεύγουμε, έρχεται η ρωσική αρκούδα. Σήμερα θα είναι εδώ, έτσι από τα γραφεία της ΕΠΟ, έτσι που ήταν χθες, σήμερα εδώ. Η ρωσική αρκούδα, ο Γιώργος Ζαΐρης μαζί με τον Γιάννη Πάγκο, το πούμα μας. Ναι. Φύτε, ο Γιάννης. Βέβαια. Κορμί και παρισένιο. Και διατροφή πρέπει να κάνουμε. Και διατροφή από όλα. Πρέπει και εμείς να κάνουμε διατροφή. Μόνο box ξεκίνησε. Έχει μια εβδομάδα. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Τα άκουψα όλα. Πρέπει. Καλάτια. Όλα. Ψωμιά. Ψωμιά. Γλυκά. Γλυκά. Αναψυκτικά. Κομμένα. Τηγανιτά. Τηγανιτά. Κομμένα όλα. Τέρμα. Πάμε. Φεύγουμε. Μένετε εδώ στις 12. Ο Γιώργος Μάτζιος θα κάνει το τρίτο ημίχρονο. Από ό,τι γνωρίζω. Παλίκαρος. Πουλενάρα. Τι, ο Κανελάκης τι έπαθε. Κανελάκης θα είναι, ο Γιώργος ο Μπούζος, έχει άδεια αυτό. Α, Μπούζος έβγε μέρα. Ναι. Εντάξει, να μην φύγει. Ναι, ένα δεν γίνεται, κάποιος πρέπει να αντικαταστήσει. Ωραίος ο Μάτιος. Πολύ ωραίος, παλίκαρος. Παλίκαρος, μάχημος. Ευρωπαϊκό, πολύ ποδόσφαιρο, ανάλυση μεγάλη, φοβερή. Θα έχει εδώ και Πετρωτό, έτσι, δημοσιογραφάρα. Στις 2 με Κωνσταντίνο θα τα πείτε, μαζί με τον Γρηγόρη Κόκκινο, μαζί στις 6 το απογευματάκι. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο.